Γεια σου, Πάρη. Γεια σου, Αντώνη. Τι κάνεις, Πάρη. Πάρα πολύ καλά. Ε, για διάφορους λόγους. Δεν ξέρω από πού να πρωτοξεκινήσω. Τα πάω από τα σήματα. Αλλά για πες. Να ξεκινήσουμε από το ότι πήγα να βάλω νερά και δεν έχει κάνει από τους δύο μας νερά. Εγώ έχω, γιατί σου είπα ότι έχω. Α, ωραία. <laughs> Άρα εγώ δεν έχω νερό. Κάνε μα και πήγαινε βάλει. Ένα νερό εμφανίστηκε. Ένα νερό εμφανίστηκε ξαφνικά μπροστά μου με τη μαγεία του video editing. Τέλεια. Λοιπόν, ε, καταρχά, δεν έχουμε ανακοινώσει ακόμα το Docker Meetup, αλλά έρχεται. Ωκ. Άρα δεν το έχουμε ανακοινώσει ούτε μέχρι να βγει το επεισόδιο. Όχι, όχι, όχι. Γιατί συζητάμε πως κάποια εταιρεία κάνει sponsor και ακόμα δεν το έχουμε κλείσει. Okay. Οπότε το κρατάμε λίγο ακόμα. Αλλά θα γίνει. Θα γίνει. Μπορούμε να πούμε ημερομηνία. Ναι, τη θυμάσαι, γιατί εγώ τη θυμάμαι. Κάτσε. Προβλέπετε να ανοίξω το, το κινητό μου. Ναι, μόρα, εντάξει, θα φανταστείτε. Όσε ψάχνουν στο Docker Meetup, να πω ότι θα είμαστε AI Summit. Α, αυτό μπορούμε να το πούμε με μεγάλη σιγουριά. Ε, το οποίο είναι κάπου μέσα, νομίζω, 19 Νοέμβρη. Mm -hmm. Νομίζω, κάπου εκεί είναι. Αν δεν κάνω Α, νομίζω. γιατί άμα είναι εκεί, ε, 19 Νοέμβρη, την Τρίτη, έχουμε Docker Athens. Απλά το λέω. Α, ωραία. Άρα τα συνδυάσαμε καλά. Τέλεια. Μια χαρά. AI το πρωί, Docker Athens το βράδυ. Όχι ψέματα, παίζει να είναι Α. 26, γιατί νομίζω ότι είναι okay. την ίδια εβδομάδα με το OpenConf. Okay. Okay. Οκ. Μπορεί, μπορεί να τα έχω μπερδέψει. Πάντω, θα έχουμε link 3. κάτω. 19 Νοέμβρη, mark your calendars, θα ανακοινωθεί το Docker Athens αργά ή γρήγορα. Ωραία, 19 Νοέμβρη το Docker Athens. Νομίζω τότε 26 πρέπει να είναι, mm -hmm. γιατί θυμάμαι ότι είναι ένα μήνα μετά. Ε, Μία εβδομάδα μετά, ή θυμάμαι ότι είναι ίδια εβδομάδα με το OpenConf. Αλλά έχουμε τέλο πάντων 26. Μάλλον 26 Νοέμβρη Gen AI Summit, στο οποίο απλά θα είμαστε εκεί yeah. που είναι στο Νιάρχο. Μετά έχουμε OpenConf, που θα είμαστε εκεί και θα κάνουμε το ε, την έναρξη, την τελετή yeah, έναρξη. Yeah. <laughs> την τελετή έναρξη <laughs> του Open Conf, <Coffee> OpenConf <laughs> Open Conf 2024 <laughs> στο Δαί. Ναι. Yeah. Αυτά νομίζω έχουμε από events μέχρι τη μίανία. Yeah. Λίγο καιρό πριν ήταν το Vox Day στη Θεσσαλονίκη, στο οποίο δεν καταφέραμε να είμαστε. Mm -hmm. Αλλά νομίζω πήγε και αυτό αρκετά καλά. Έχουμε άλλα events που καλά μπορεί να έχουμε, δεν νομίζω ότι τα θυμόμαστε και όλα, αλλά πάνω κάτω αυτά παίζουν τώρα. Αυτά παίζουν. Προσεχώ. Ε, ε, Έχει δει, πριν πάμε σε αυτά που συζητούσαμε πριν, το δράμα με το WordPress, εννοείται. Τρομερό. Εννοείται. Εγώ γελάω, γιατί έχουμε και έναν συνεργάτη, mm. ε, με τον οποίο οι οποίοι κάνουν WordPress και λοιπά mm. ε, development. Και συζητάμε και ξεκίνησα εγώ να του λέω κάτι άκουσα εκεί πέρα, παίζει με το WordPress και μιλάμε υπάρχει δράμα σελίδε, όχι αστεία. Ναι, το... Ωραία, το θέμα ποιο είναι, υπάρχει αυτή η εταιρεία, καταρχάς να πω ότι εγώ προσωπικά δεν έχω καμία σχέση με τον κόσμο του WordPress. Οκ, okay, καμία. Επίσης πρέπει να υπογράψει ότι δεν έχεις κανένα οικονομικό affiliation το... με την WP Engine. Αν έχω καταλάβει καλά, η WP Engine είναι μια εταιρεία η οποία έχει αγοραστεί από ένα private fund, Μπορεί, ένα, από, μπορεί από αυτό. ένα private equity. Μπορεί. Η οποία κάνει WordPress hosting. Κάνει WordPress hosting. Είναι, νομίζω, αν όχι ο μεγαλύτερο, ένα από του μεγαλύτερου WordPress okay. hosting providers, πέρα okay. τη Automatic. Ωραία. Και αν έχω καταλάβει καλά, έχουν κάνει αγωγή ο ένα στον άλλον, η WP Engine στην Automatic και η Automatic στην WP Engine, δεν ξέρω ποιο ξεκίνησε. Αλλά το point είναι ότι η Automatic πιστεύει ότι κάνει ε, trademark infringement, η WP Engine. Ναι, χρησιμοποιεί το λογότυπο και το όνομα του WordPress ώστε να κερδίζει η ίδια χωρίς να έχει τα δικαιώματα του, χρήση ναι. της χρήσης με τον τρόπο που το κάνει. Ναι. Να πω εγώ την... Ότι... το πώς εγώ το καταλαβαίνω χωρίς να σημαίνει ότι αυτό είναι ναι. σωστό. Απλά η δικιά μου εκδοχή της ιστορίας είναι η εξή. Η WP Engine έχει κάνει πολύ καλή δουλειά πατώντα προφανώ στην πλάτη ενό open source project, mm -hmm. το οποίο το έχουμε δει πολλέ φορέ με διάφορου τρόπου, όπω για παράδειγμα με τη Mongo, το Redis, ναι. Euh, την Elastic. Γενικά υπάρχει δεν είναι η πρώτη φορά που κάποια εταιρεία πάει να καρποθεί πολλά πράγματα από ένα uh, open source εργαλείο. Οπότε η Automatic και συγκεκριμένα ο Matt ο Matt Malenweg δεν μπορούσα να το προφέρω από γι' αυτό το τόπο MLG αλλά είναι. ο founder και CEO και wordpress benevolent uh, dictator of life uh, θεωρεί ότι θα έπρεπε κάποιο κομμάτι των κερδών ή του Τζίρου ή κάτι της, της WP Engine να γυρίζουν πίσω mm. στην κοινότητα. Αυτή νομίζω είναι η αρχική ιδέα. Αλλά ο τρόπος που πάει να το, να το κάνει είναι λέγοντα ότι, α, όχι απλά δεν γυρνάς πίσω, το οποίο η αλήθεια είναι ότι σε ένα open source project δεν, δεν έχω αποφασίσει εσωτερικά εγώ πόσο πρέπει να επενδύεις πίσω στην κοινότητα. Δηλαδή αυτό είναι μια, μια ενδιαφέρουσα ερώτηση. Κάπου την έχουμε ξανακάνει, αισθάνομαι ναι. αυτή τη συζήτηση. Ε, για μένα έχει λήξει αυτό το θέμα μέσα μου, πα, Για πες. Είναι απλό. Είναι άλλο το να είσαι εμ, μαλάκας ή ανήθικος. Το, το ανήθικο το βρίσκω λίγο πιο βαρύ, αλλά έστω να είσαι ανήθικος, δηλαδή να κάνεις κάτι που ηθικά δεν είναι σωστό. Mm -hmm. Και άλλο το να είσαι παράνομος. Okay. Υπάρχει μια διαφορά μεταξύ αυτών των δύο. Δηλαδή, ο... Κι εγώ, και εγώ θεωρώ ότι αν είσαι η WP Engine, δηλαδή αν εμεί αύριο φτιάξουμε μια εταιρεία την οποία τυπούμε DJ Engine, mm -hmm. και κάνουμε ε, Django hosting, θεωρώ ότι αν είμαστε το. Πώ το λένε, α... αυτή η μαλακία στην JavaScript, που πάνε όλοι. Το next. Cell. Ναι, oh. πράγμα. Ah. Δηλαδή, αν κάνουμε κάτι που ήταν κάτι σαν το Vercel, αλλά για Django, και βγάζαμε πάρα πολλά χρήματα για αυτό. Γενικά θεωρώ ότι θα ήταν καλό να συνεισφέρουμε πίσω στο Τζάγκο. Και όχι απλά θα ήταν καλό να συνεισφέρουμε πίσω. Μάλλον θα κερδίζαμε κιόλα. Δηλαδή θα κάνουμε και το Τζάγκο καλύτερο. Δηλαδή θεωρώ ότι θα ήταν καλό να υπάρχει μια τέτοια πολιτική στην εταιρεία αν βγάζαμε εκατομμύρια, έτσι ώστε να υπάρχει μια επένδυση προ τα πίσω. Αυτό όμω δεν μα κάνει παράνομου. Σωστό. Εντάξει. Πρακτικά πει. νομίζω το, το σημείο στο οποίο πατάνε γιατί όταν κάτι πάει στα δικαστήρια είναι και λίγο το. Η ξέρεις, ερμηνεία ξέρεις, Τα πράγμα. ψηλά γράμματα. Ναι. Ναι. Άρα το, το ότι είσαι το WordPress engine, το οποίο είσαι δεν ξέρω το WP κάποτε, engine. Δεν ξέρω αν κάποτε το WordPress, το WP engine λέγονταν WordPress engine για παράδειγμα. Ναι. Ή πώς χρησιμοποιεί το WordPress λεκτικά μέσω στο website ναι. του ώστε να φαίνεται. Δεν το, το συζητάμε, WP αλλά αυτό είναι, που θέλω να πω. Εγώ δεν μπορώ να πάρω απόφαση τώρα γιατί για θα για ήμουν δικαστή. Α, όχι, ρε, Εντάξει, προφανώς... Αλλά θεωρώ ότι είναι χρήσιμο αυτό ο διαχωρισμό μεταξύ των δύο. Μαζί σου. Επίσης από την άλλη, η WP Engine, αν δεν κάνω λάθος, ακόμα και τώρα, είναι παγκόσμιο sponsor των World για παράδειγμα, που είναι τα events που κάνουν. Ναι, ναι, του και θύμωσε ο και σου λέει πάρε τα πίσω τα λεφτά. Στα δίνω εγώ. Ναι. Anyway. Ε, οπότε από εκεί ξεκίνησε. Αυτή η... Αλλά προσφέρει στην κοινότητα. Αυτό είναι το συγκείμενο. Προσφέρει στην κοινότητα, ενδεχομένω δεν προσφέρει όσο θα ήθελε ή ενδεχομένω καρπώνεται ένα κομμάτι τι χρηματικό. τι έγινε. Και τι έγινε το γίνε, οποίο, ρε, οποίο προφανώ έθελα να το καρπώνεται αυτό. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Εδε, όλο αυτό είναι δηλητήριο. Εντελώ στο μυαλό. Όταν κάνει open source, κάνει open source. Το οποίο σημαίνει ότι έχω μια άδεια χρήση συγκεκριμένη. Over. Μαζί σου. Απλά εγώ σου λέω το το τι παίχτηκε εκεί πέρα και το τι λένε όλοι αυτοί. Η, η εικόνα μου είναι ότι είναι μαλάκα. Αυτή είναι η δική μου εντύπωση. Είναι πολύ πιθανό. Τα ενδιαφέροντα That's... και τα αστεία πράγματα. Κάνω ένα πώ εδώ. Αυτό δεν γράφει ή δεν βλέπω εγώ την κυματομορφή να ναι βοσβήν, να ναι Αυτό γράφει κανονικά. Απλά δεν βλέπει να προχωράει. Μπλίν Α, οκ. Άρα γράφει. Ναι, απλά έχει κατεβάσει το, το gain κάτω. Στα τάρταρα. Α, ah, εντάξει. Άμα υπάρχει, υπάρχει. Να αυτό... κάνω κάποιο κλαμπ τώρα. Όχι, oh, εντάξει. Μπορεί στη χειρότερη να το κρατήσουμε μέσα. Okay. Στη χειρότερη. Θα δούμε. Λοιπόν, αυτό λοιπόν που έχει ενδιαφέρον τώρα είναι κάποια άρθρα τα οποία βγήκανε και τα οποία από κουτσομπολίστικη άποψη είχαν πλακίτσα. Ε, το ένα ήταν του ιδρυτή του, του Drupal, του Dries. Ναι. Ο οποίο βγήκε να πει ότι α, γιατί τσακώνεστε όλοι μεταξύ σα, ελάτε να δείτε το πέρα στο Drupal που το έχουμε κάνει εμεί, που από ό,τι κατάλαβα έχουν ένα αρκετά σύνητο σύστημα που για να φαίνεσαι ω υποστηρικτή στο Drupal πρέπει να δίνει πίσω χρηματικά ή με συμμετοχή σε events, με παρουσιάσει, με community okay. contributions στο core. Είχε ένα, έχουν ένα τέτοιο κομμάτι το οποίο έχει πλακίτσα. Νομίζω ότι. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε κάθε open source project να φτάσει σε αυτό το σημείο, γιατί φαντάζομαι ότι αυτό γίνεται αφού έχει μια κρίσιμη μάγα. Δεν μπορώ εγώ να πάω να ναι, 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 ναι. γράφει στο Sorcerer και ναι, ναι, Microsoft. Ναι, ναι, ναι. Έλα να το κάνουμε αυτό. Mm. Αλλά ενδεχομένω ένα, ένα project τόσο πολύ, όσο για παράδειγμα το Drupal κάνει και πολυ-marketing που σου λέει, αν θέλει να είσαι σίγουρο για το αποτέλεσμα τη δουλειά σου, να οι εταιρείε οι οποίε από το Drupal το ίδιο προτείνονται και αυτέ οι εταιρείε. Βαθμολογούνται με βάση το, το σύστημα πόντων αυτό. Α, Άρα ρε, έχει okay. μια λογική. Δηλαδή, σε βοηθάει, σου λέει ότι εγώ θα σου φέρω δουλειά, θα μου φέρει πίσω πράγματα, θα σου φέρω και άλλη δουλειά, δηλαδή έχει μια, ένα κυκλικό πράγμα. Τώρα, το αν αυτό το πράγμα είναι δίκαιο, αν αυτό το πράγμα δουλεύει καλά και ούτω καθεστή, δεν έχω ιδέα, δεν μπορώ να, να κρίνω. Βγήκε ο αγαπημένο του DHA. Α, ναι, 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 ναι. Ο οποίο ξεκίνησε και έλεγε. Κάτι τα δικά του, παιδί μου, τι μαλακίε που λέει κατά καιρού. Ναι, ναι, ναι. Γιατί απλά βρήκε κάποιον ο οποίο είναι πιο μαλάκα από αυτόν, οπότε δεν του άρεσε μάλλον. Ναι. Αυτή είναι η ναι. δικιά μου άποψη, τουλάχιστον. Ναι, 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 ναι. Ε, και έκραζε, μετά βγήκε. του Ρέντι. Βγήκε μετά ο Ματ και έκανε επίθεση στο Σωστά. DHA full. Και λέει ότι είσαι τοξικό και χρειάζεται ψυχοθεραπεία και όλα αυτά. Και μετά το έσβησε και έκανε καινούριο. Όχι μόνο αυτά. Έλεγε και πράγματα μέσα του ότι. Δεν είναι περίεργο που η εταιρεία είναι 50 άτομα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ναι, ναι, ναι. ναι. Και, και δεν είναι περίεργο και πώς, που το Rails το οποίο είναι ξέρω εγώ, 5% του Ιντερνετ, το WordPress. το Και πώ νιώθει που τι ιδέε που είχατε για τον Basecamp τι πήρε η Atlassian και τι έκανε τις εκατομμυρίων και εσεί έχετε λίγου πελάτε. Γενικά ήταν. Ναι, και μετά το έσβησε και λέει: Έχω δεχτεί λέ, τι χειρότερε επιθέσει τη ζωή μου λέ, και τα έβγαλα στον DHH χωρί να πρέπει. Ναι, ναι, η αλήθεια είναι ότι. και νομίζω ότι κράτησε και το ίδιο link. Δηλαδή ναι, το άρθρο ναι, ναι, που ζητάει συγγνώμη ναι, είναι το ίδιο ναι, άρθρο ναι. που ναι, έκανε και Ναι, ναι, ναι Ήταν όντω πολύ επιθετικό. Ήτανε. Χωρί λόγο. Εγώ τώρα φαντάζομαι όλου αυτού. Έχουν αράξει. Έχουν πάρει ποτηράκι ουίσκι που έχει 100 δολάρια το ποτήρι. Ναι. <laughs> <laughs> <nap> <tomwood> το σκεύω. Όχι. <tomwood> 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 το... το σκεύος. <tomwood> 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 Το περιεχόμενο ah, του ξενό okay. ποτηριού είναι 100 δολάρια σε Wish. Ah, εντάξει, θα το πίνει και κατά λάθο, δεν υπάρχει θέμα. <laughs> 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 είναι εκεί πέρα, το, στρι... το, στρι... το, στρι... το στριφογυρίζουν, το μυρίζουν και λέει, Ποιον θα κράξω σήμερα, και δεν έχει τη λίστα <laughs> να ναι, 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 ναι. <laughs> μου... ναι, ναι, ναι. Έχει δει Big Bang Theory. Ναι, σχεδόν όλο. Ε, έχει δει εκεί πέρα που ο Σέλντον έχει τη λίστα με του ανθρώπου, του οποίου ε, δεν του μιλάει, που του κρατάει κακία. τέτοιο. Δεν ε, ε, αυτό. Έχει μια λίστα, okay. ρε, παιδί μου. Το ανθρών. έχω δει σχεδόν όλα, τέλο πάντων. Οπότε παίζει να είναι η φάση που Α, ανοίγει τη λίστα με του ανθρώπου που έχουν γράψει κακό λόγια για την στο Ιντερνετ. Ναι, ναι, ναι. Μυρίζει και μετά ξεκινάει να γράφει ότι του έρθει. Ναι. Εντάξει. Όντω, αυτό είναι. Μα όλα αυτά είναι μεταχλιδάμα, ξέρετε, φίλε. Ισχύει. Λέσω, κα, δεν είναι θέμα το άμαξο. Είναι θέμα του ότι πόσο, πόσο λιμένα είναι τα καθημερινά. Θε... Θεωρώ ότι στο μέγεθο που είναι οι εταιρείε του, τα project του και ούτω καθεξή. Η καθημερινότητά του, μάλλον, είναι λυμένη. Ναι. Δηλαδή, άμα εξαιρέσει προβλήματα τα οποία δεν μπορεί να ελέγξει. Ναι. Οποιαδήποτε προβλήματα λύνονται με χρήματα, είναι λιμένη. Mm. Φαντάζομαι. Ναι. Θέλω να πιστεύω. Δηλαδή, άμα και αυτοί τα έχουν λύσει, ναι. δεν ξέρω τι κάνουν οι υπόλοιποι. Και επιστρέφοντα ε, στη συζήτηση που είχαμε πριν ξεκινήσουμε να, να γράφουμε. Μια και μιλάμε για ψυχολογικά όλων των ανθρώπων. Ναι, ναι. Λέγαμε τα δικά μα ψυχολογικά ότι. Τι ωραία που ήταν και πόσο σημαντικό να περάσει από κάποιε φάσει τη ζωή. Mm -hmm. Τα πράγματα είναι πραγματικά πάρα πολύ απλά. Και αυτό το οποίο συζητούσαμε ήταν... Κα καταρχάς, ξεκίνησε από το ότι εγώ ψάχνω σπίτι τώρα, ε, να νοικιάσω, και συζητούσαμε γιατί ξέρεις πώς αλλάζουν τα standards καθώς μεγαλώνεις και η ζωή μπορεί να γίνεται λίγο πιο περίπλοκη. Αλλά τι ώρα που ήταν που έχουμε περάσει από το Corner Case, mm -hmm. το οποίο είναι το, ήταν το κωδικό όνομα του πρώτου γραφείου τη Στη γωνία, νομίζω. Κατ' ένα και, και, με, και Μεσογείον. Το οποίο δεν ήταν είσοδο στη γωνία, ήταν μια ναι, ναι. στριμωγμένη είσοδο κάπου στο πλάι. Ναι, 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 δίπλα. Είχε ένα μικέλ στη γωνία και έμπανε δίπλα από το μικέλ. Και το οποίο ήταν 30 τετραγωνικά. Θυμάσαι πόσα ήταν ακριβώ. Ναι ναι, 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 εντάξει, δεν ξεχνιέται. Όχι φω, έχει παράθυρα. <laughs> και είχε μόνο ένα παράθυρο που βλέπε πίσω στο φωταγωγό. Συντομάτα είδε το παράθυρο αυτό όμω. Είχε όχι. και το γραφείο ένα, ένα Ά, πολύ α, μικρό <laughs> ναι. και νομίζω. Είχε, Ζω... ένα μπαλκονάκι, κάτι. Ναι, είχε ένα μπαλκονάκι, Ναι, μικρό μπαλκονάκι και ζωγράφησε εσύ πάρα πολύ ωραία αυτή τη σκηνή και λε πόσο σημασία έχει να περάσει από τη φάση που το μόνο που σε νοιάζει είναι να, είναι σωστό ο κώδικα και να μην σε απασχολεί ότι το γραφείο μυρίζει μούχλα και ένα από του συνεταίρου σου μπορεί να χαίζει την τουαλέτα με τη σειρώμενη πόρτα που δεν κλείνει καν εντελώ. και ότι είσαι focused σε αυτό που είναι σημαντικό εκείνη τη στιγμή και δεν, υπάρχει, δεν υπάρχουν τα γύρω-γύρω που δεν είναι και τόσο σημαντικά και εσύ τα μεγαλώνει. Εντάξει, οκ. Okay. Μεγαλώνουμε στη ζωή. Okay, και δεν μπορούν να είναι τα πράγματα τόσο απλά πάντα. Σίγουρα και οι ευθύνε μεγαλώνουν. Ναι. Και όσο μεγαλώνει, κάποια πράγματα τα οποία είτε δεν σε πειράζανε, είτε, είτε ήταν οκ okay να μην σε πειράζουν πλέον σε πειράζουν. Ή του ανθρώπου που είναι μαζί σου. <laughs> Η... Το οποίο το επέκταση είναι και εσένα, είναι. είναι όλο μαζί. Είναι ναι. ένα ναι. σύνολο πραγμάτων. Και Σωστά. κάποια πράγματα συγχωρούνται. Ναι. Κάποια πράγματα είναι οκ. Okay. Κάποια πράγματα δεν είναι οκ. Okay. Δεν μπορεί με τον ίδιο τρόπο να τα φροντίξει, για παράδειγμα, και να πα τρει εβδομάδε στην Αμερική ναι. και να μένει σε αυτό το επικό hostel το οποίο. Στο οποίο ήταν αυτό που λέγαμε. Ήμασταν πέντε άτομα, τέσσερα δωμάτια. Τέσσερα... Πέντε, πέντε... πέντε άτομα. Ένα δωμάτιο Πού ήταν στην ουσία, με στην κοινωνία. Δύο δωμάτια τα πόρτα. οποία είχαν πόρτα, η ναι. οποία Ή, ήτανε... άνοιγε. Ναι, ήταν τέσσερα κρεβάτια σύνολο. Σωστά. Και εσύ έκανε κάθε βράδυ και κοιμόσουνα με κάποιον. Ναι, νομίζω ότι ενώναμε μπο, μπο... τα δύο κρεβάτια. Κάπω. Και μπαίναν τρει επάνω. Κάπω έτσι το κάναμε. Δεν θυμάμαι. Αλλά υπήρχε κάποια rotation. Αλλά δεν υπήρχε τίποτα άλλο να σε απασχολεί. Ναι. Δηλαδή το, το που θα κοιμηθεί το βράδυ, το αν το μπάνιο είναι καθαρό, το. Ξέρει τι, υπήρχε, και, πολλά πράγματα. υπήρχε το εξή. Εμεί εκεί είχαμε πάει με λεφτά από το διαγωνισμό του IST. Σωστά. Okay. Οπότε ήταν 10 χιλιάρικα, αυτά ήταν τα λεφτά. Okay. Και μετά ό,τι μα δίνουν οι δικοί μα για να φάμε εκεί, ρε παιδί μου, γιατί ήμασταν μικροί. Ναι, αλλά. Εγώ είχα πάρει νομίζω 300 δολάρια. Είχαμε δύο. πάρει δύο, το ξενοδοχείο για τρει εβδομάδε. Ναι. Τα αεροπορικά. Και το αμάξι. Και το αμάξι. Το οποίο προφανώ ήταν ένα αμάξι που χωρούσαν πέντε άτομα. Ναι, ναι. Και όταν είχαμε πάει στο αεροπορικό. Ένα με του Δεν έχω δει μεγαλύτερο πορπαγκά. Ναι, αλλά ήταν το πιο μικρό που υπήρχε. Ενώ. Ναι. Δεν το είχαμε πάρει όμως, για να είναι όμως, μεγάλο. Ναι, 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 ναι. Ε, το οποίο βέβαια έχει cruise control, ακόμα το θυμάμαι. Mm. Ναι, ήταν επικό. Ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που συνειδητοποίησα αυτή την έννοια του cruise control. Δεν το ah, έχω ξαναδεί okay. ποτέ. Okay. Για πε. Ε, και θυμάμαι ακόμα και το bullying που μα κάνουν στο αεροδρόμιο όταν παίρνουμε τα μάξι. Ναι, ναι, ναι. ναι μας μα ναι, λέγανε ότι θυμάμαι. άμα πατήσετε άνθρωπο στην Αμερική θα μείνετε για πάντα εδώ, θα σα βάλουμε στη ναι, φυλακή, ναι, ναι, θα έχετε ναι, καταραγκασκά ναι, ναι. έργα για όλη τη ζωή σα και τέτοια. Και λένε γι' αυτό πάρτε ασφάλεια για όλου σα. Εμεί λέμε όχι, θα πάρουμε μόνο για σένα, γιατί μόνο εσύ είχε κλείσει τα 21. Ναι, μόνο εγώ μπορούσα νόμιμα να οδηγήσω, νομίζω. Ναι, ίσω και εγώ, δεν θυμάμαι, αλλά, αλλά εσύ γιατί. Εσύ νομίζω τα έκλεισε όσο ήμασταν εκεί. Θανάσαι, θανάσαι. Και εγώ, μπορεί. Και εσύ γιατί είσαι ίσω την πρώτη εβδομάδα και θα ανάσει την τρίτη, αν θέλετε. Μπορεί, καλά. μπορεί, μπορεί να έχει δίκιο. Ναι, 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 ναι. ναι. Ε, γιατί έχετε δύο εβδομάδε διαφορά. Ναι, 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 σωστά. Έγινε έκλε σήμερα. Σήμερα, Ά, σήμερα είναι. Ναι, ναι. Ωραία. <laughs> <laughs> Όχι, τώρα θα ξέρει ο Θανάσης πότε γυρίσαμε το επεισόδιο. <laughs> Ακριβώ. Αλλά, αλλά δεν θα ξέρει ο κόσμο πότε γυρίσαμε το επεισόδιο. Σωστό. Ή αυτοί που ξέρουν πότε γυρίσαμε το επεισόδιο θα ξέρουν πότε γυρίσαμε το, το επεισόδιο. <laughs> Ακριβώ. Λοιπόν. <laughs> <laughs> Χρόνια πολλά, Θανάση. Χρόνια πολλά, Θανάση. Λοιπόν, ε, και η πλάκα πια ήταν ότι εσύ μόνο είχε την άδεια, την ασφάλεια να οδηγήσει. Και, και ο Μάριο σίγουρα τα είχε κλείσει. Και ο Μάριο, αλλά μάλλον μόνο εσύ το είχε πάρει τότε. Γιατί θυμάμαι ότι παρόλο που το πυρησί, ο πρώτο που οδηγήσει ήταν ο Μανούση. Ο <laughs> δεύτερο. Ο δεύτερο. Εγώ το πήρα για να φύγουμε από το πάρκινγκ του αεροδρομίου, <laughs> γιατί φοβόμασταν να <laughs> γίνει τίποτα. Που εκεί πέρα πηγαίναμε, πήγαινα εγώ, ξέρω εγώ, με 20 μίλια, δεν 30 χιλιόμετρα, κάτι τέτοιο. <laughs> ναι. Ε, και αφού γίνεται αυτό, σταματάμε κάπου. Σταματήσαμε νομίζω να αφήσουμε πράγματα ή κάπου να πάμε. <laughs> ναι, ναι. Α, ναι. Και... και λέει ο Αντώνης, Αράξτε, παιδιά, δεν μπορώ, δεν αντέχω. Θέλω κι εγώ. Ο οποίο νομίζω είναι ακόμα πιο μικρό. Έχει πιο Όχι, μετά, έχει... έχει... πιο πριν. Δεν θα είχε κλείσει ναι, πάντω. Μέχρι Σεπτέμβριο, νομίζω. ο ο Τέλο πάντων, δεν έχει πολύ σημασία. Ή αρχίζει Οκτώβριο. Κάπου εκεί. Ναι, τέλο πάντων. Και λέει, θα το πάρω εγώ. Και ήμασταν όλοι και το παίρνει ο Αντώνη και απλά με το που το παίρνει. Κανένα δεν το <laughs> Παράνομη μανάκα, ναι, ναι. Επικό, επικό. Αλλά αυτά τα πράγματα. Δηλαδή τώρα δεν μπορώ να πω ότι ξέρει τι. Τα βροντάω αύριο και πάω τρεις εβδομάδες στην Αμερική. Ναι, ας ναι. Ούτε εγώ. Αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία προσπαθώ να μην τα, να μην τα αγκαλιάζω. Κάποιες πολυπλοκότητες της ζωής mm -hmm. τις οποίες προσπαθώ να μην τις αγκαλιάζω. Και θεωρώ ότι η τάση, έχω παρατηρήσει ότι καθώς περνάει ο χρόνος, η τάση στα πάντα είναι να γίνονται πιο περίπλοκα. Δηλαδή, κάποια πράγματα είναι πρακτικά. Δηλαδή, ωραία, είσαι ένα άνθρωπο, μετά είσαι ζευγάρι, μετά είσαι οικογένεια. Α πούμε, στο mainstream σενάριο. Αυτό από μόνο του έχει εκ των πραγμάτων μια πολυπλοκότητα. Δεν μπορεί να πει ότι σε ένα θετικό σενάριο που είσαι ένα ζευγάρι και τρία παιδιά, εγώ ξαφνικά παίρνω μια απόφαση και εξαφανίζομαι τρει εβδομάδε. Γιατί αν αυτό μπορεί να το κάνει και η άλλη πλευρά, τότε ξέρει, μπορεί να μείνουν. Καταλαβαίνει. Δεν είναι το ίδιο απλό. Ακριβώ. Και πριν από αυτό, υπάρχει για παράδειγμα μια εταιρεία η οποία τρέχει τώρα. Υπάρχουν μισθοί που τρέχουν, υπάρχουν ναι. υποχρεώσεις, υποχρεώσει, υπάρχει ένα νίκη. Υπάρχει κάτι... Κάθε... Δεν είναι το Corner case το οποίο δίναμε νομίζω 150 ευρώ το μήνα ή 100. Ναι, 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 κάπου εκεί ήταν. Το οποίο έλεγε, OK, ναι, θα Ισχύει. του δώσω τα το 200 ευρώ σε ένα μήνυμα θα γυρίσω πίσω, α πούμε, δεν είναι κάτι. Ισχύει. Αλλά. Ήταν, για παράδειγμα, μία από τι. Ε... Θα πάω σε προσωπικό επίπεδο. Για... Ένα πράγμα το οποίο προσπαθώ πάρα πολύ και... και αντιστέκομαι είναι το πόσο σημασία έχει το τι φαγητό θα φάω στο σπίτι. Okay. Δηλαδή, είχα παρατηρήσει ότι από ένα σημείο και μετά είχα αρχίσει να ψάχνω φαγητά τα οποία δεν βαριέμαι. Είχα μπει, είχα μπει σε ένα τέτοιο mood. Δηλαδή ότι πρέπει αυτό το οποίο θα φάω να... Να με ψήνει πολύ να το φάω τώρα, να κάνω όρεξη να φάω αυτό το πράγμα. Οκ. Okay. Λοιπόν, πρόσεξε. Οπότε ήταν μια φάση... Προσπαθώ να ακολουθήσω. Πρόσεξε, 18-19, που... Ρε παιδί μου έλεγα, α, ωραία, τώρα το βράδυ κάνω όρεξη να φάω stir fry με κοτόπουλο, ξέρω εγώ. Πήγαινα, έπαιρνα όλα τα υλικά, καθόμουν να έκανα αυτό το πράγμα. Ή ξύπναγα το επόμενο πρωί και λέω, α, σήμερα θέλω να φάω... Τι, τι, Ερχόταν τι έχω όρεξη να φάω στο μυαλό μου και γινόταν πολύ σημαντικό αυτό. Okay. Κατα... Δεν ξέρω αν καταλαβαίνει. Γινόταν πολύ συγκεκριμένο και πολύ σημαντικό ταυτόχρονα. Δεν μπορώ να το πιάσω γιατί ειδικά με το φαγητό ε, θα μπορούσα να επιβιώσω mm. απλά με μπάρε που θα έχουν τι απαραίτητε θερμίδε για κάθε μέρα. Ναι. Ε, τώρα είμαι πολύ χαρούμενο που τα τελευταία λίγα χρόνια. Αυτό για... κάπω για μένα έχει απλοποιηθεί πάρα πολύ σαν θέμα. Δηλαδή είναι ωραία αυγά. Αν, δεν έχω τι να φάω, έχω αυγά. Τέλεια. Okay. Πετάω κάποια αυγά στο τηγάνι, τελείωσε. Μπορεί αυτό να είναι κάθε μέρα. Αν δεν, δεν, έχω φροντίσει το σπίτι μου να έχει κάτι, μπορεί να είναι κάθε μέρα. Και άμα δεν έχει φροντίσει να έχει αυγά. Λοιπόν, όχι okay, επειδή μου έχει τύχει αυτό, ε, έχω στην κατάψυξη κάτι συνήθω. Αυγά. Ναι. ε, αυτό ήταν ένα πράγμα που είχε και συνειδητοποίησα ότι ήμουν πάρα πολύ κακομαθημένο με το φαγητό κάποια στιγμή. Έπρεπε mm. αυτό το οποίο θα φάω είναι αυτό το οποίο. Εκείνη, εκείνη την ημέρα λαχταρούσα. Δεν και... ήταν πολύ συγκεκριμένο. Ρε, Δε, δεν το έχω και με το φαγητό καθόλου αυτό. Τελείωσε ναι. εννοώ... Τελείω αυτό. Ευτυχώ η ζωή μου και είναι, είναι πο... πολύ πιο απλά κάποια πράγματα πλέον. Από την άλλη, νομίζω ότι αυτέ οι στιγμέ της... του δεν με νοιάζει τίποτα ναι. είναι απαραίτητε. Ναι. Και σίγουρα δεν μπορεί να το κάνει για τρει εβδομάδε. Δηλαδή να κάνει κάτι πολύ μεγάλο ή το τρει εβδομάδε είναι κάτι το οποίο ισχύει στη δικιά μου περίπτωση. Μπορεί για κάποιον να είναι, δεν μπορεί να το κάνει για δύο ναι. μέρε, για ένα μήνα, δεν ξέρω. Mm. Δεν έχει σημασία. Αλλά πρέπει να. ή πρέπει, ή προσπαθώ μάλλον και θέλω για τον εαυτό μου όσο, πολύ, όσο πιο πολύ γίνεται να προσπαθώ να βρίσκω τέτοιε στιγμέ. Mm. Και η αλήθεια είναι ότι μου έχει λείψει πάρα πολύ που έχω χάσει τον τρόπο να το κάνω αυτό και ίσω τα δύο πράγματα που έχω βρει κάτι τέτοιο τα τελευταία χρόνια είναι η κολύμβηση. Ναι γενικά μπαίνει, ειδικά στην κολύμβηση, έχει και τελείω. Δεν έχει καθόλου ηχητικά αρεθίσματα. Δηλαδή, οι ήχοι που ακού είναι πολύ λιγότερο από του ήχου που ακού όταν είσαι έξω από το νερό. Άρα λοιπόν αυτό σου δίνει μια, ένα κλοβό φαραντέι. Ναι, ναι, ναι ναι, ένας, ναι. ναι, ναι, φίλους μου, ναι, Φίλο μου. Ναι, ναι, ναι. Καλά λέει. Ε, που είναι το ένα κομμάτι. Απλά ίσω η προσπάθεια, ειδικά επειδή είχα να κολυμπήσω πολλά χρόνια, ήταν mm. ακόμη πιο δύσκολο και αυτό σε δυσκολεύει γιατί επικεντρώνει πάρα πολύ σε αυτό. Και το δεύτερο κομμάτι το οποίο είχα πάλι πολλά χρόνια να κάνω και έκανα χθε, ξανά μετά από καιρό, βέβαια από έναν τα γονατά μου σήμερα, επειδή <laughs> το έκανα, είναι ένα πιο μεγάλο τρέξιμο. Δηλαδή πήγα για, νομίζω, κάπου στα 8,5 χιλιόμετρα ήταν αυτό ναι. που έτρεξα. Είναι και πολύ ωραίο, ρε φίλε, το τρέξιμο και κάτω σε σένα. Ενώ εμένα δεν μου αρέσει το τρέξιμο γενικά. Είναι ωραίο. Άμα ναι. Άμα είσαι κοντά στη θάλασσα, είναι γαμάτο. Κοίτα, η παραλία γενικά του αλίμου, φαλίρου και γενικά όλο αυτό το, το κομμάτι ενδείκνεται. Δηλαδή είναι αρκετά βολική. Βέβαια δεν είναι καλή ώρα να πα όταν είναι πολλοί κόσμοι, ειδικά καλοκαίρι που γίνεται πανικό. Αλλά α πούμε τώρα με τα κρύα τα πρώτα, επειδή μαζεύτηκε ο κόσμο, ναι, 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 ναι. ήταν αρκετά πιο μαζεμένοι. Δεν υπήρχε, mm. υπήρχε κόσμο, αλλά δεν ήταν ότι δεν χωράω να περάσω και mm. σκέφτομαι ποια μεριά είναι καλύτερη. Ήσουν άνετο. Και μου είχε λείψει αυτό και νομίζω ότι θα. Θα προσπαθήσω να το κάνω τώρα. Έχω ψηθεί, βρήκα και μια συμμετοχή από ένα φίλο που δεν θα πάει να τρέξει στο δεκάρι του Μαρθονίου. Α, τέλεια. Και θα πάω να τρέξω κι εγώ στο δεκάρι σαν mm άλλο. Αλλά δεν πειράζει. Τέλειο. Σε επίπεδο εταιρικό, σκεφτόμουν. Καταρχά. Μισό λεπτό. Θα τρέξει το δεκάρι, είπε. Δεκάρι. 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 Ναι. Αυτό δεν θέλει δική προπόνηση. Απλά πα και το κάνει. Κοίτα, Γενικά δεν θέλει. Δηλαδή, αν πει ότι πάω και το τρέχω σε μία ώρα και μία μισή ώρα, δεν θυμάμαι πόσο είναι το όριο που σου δίνει. Ε, γιατί έχει κάποιο όριο που σου λέει ότι άμα τρέξει <κυρίζεις> τόσο, απλά κάνει την άκρη και. Α, ναι, ναι, ναι. ναι. Ε, νομίζω γύρω σε μία μισή ώρα. Μία μισή ώρα πρακτικά είναι. Πόσο βγαίνει αυτό? Βγαίνει. 11 λεπτά, νομίζω το, χιλι... το χιλιόμετρο, κάπου εκεί. Ναι. Ε, το υπολογίζω καλά. Ναι. Η μία μισή ώρα είναι 90 λεπτά. Ναι. Δια 10. Όχι, 9 λεπτά το χιλιόμετρο. Λέκαμε. Ναι. Τα 9 λεπτά το χιλιόμετρο είναι πολύ 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 χαλαρό τζόκινγκ Άρα, οριακά μπορεί να κάνει ένα γρήγορο περπάτημα και να το τρέξει κάπου εκεί. Δεν ξέρω, βαριέμαι. Αλλά ναι, ναι, όχι, δεν το έχω. Δεν έχω ταιριάξει ποτέ να το τρέξω. Μπορώ να καταλάβω. Έχει τύχει κάποιε φορέ να πάω. Μπορώ να το χαρώ. Αλλά δεν είναι κάτι που λέω. Πού θα πάω να τρέξω, π.χ. Συνήθω θα πηγαίνω Λονδίνο βασικά. Πάντα όταν πηγαίνω Λονδίνο μένω στο Πάντιγκτον. Okay. Και κάτω από το Πάντινγκτον είναι το Hyde Park. Okay. Το οποίο έχει μια άλλη πνούλα στη μέση. Ναι. που Είναι πάρα πολύ ωραίο να κάνει τρέξιμο. Και πόσε φορέ έχει τρέξει εκεί, okay. ε, Φέτο σίγουρα μία. Α, πήγε. Εγώ θα περίμενα καμία yeah. γι' αυτό το λόγο. Ήτανε... Ε... Ε, εντάξει, πρόκειται. Πρόκειται, Στην Αθήνα <laughs> μένω. Ξέρω. Με, μένω Αθήνα, μετά Κοπενχάγη, μετά Λονδίνο θα πάω δύο-τρει φορέ το χρόνο το πολύ. Οπότε α, να το κάνω ένα πρωινό τη φορά που θα πάω. Απλά εντάξει, είναι ωραίο το τρέξιμο. Βέβαια, τώρα επειδή έχω βαρύνει πολύ, δηλαδή όλα αυτά τα κομμάτια όχι είναι υπάρυνει. λίγο. Έχω βαρύνει. Έτρεχα και ήμουν τουλάχιστον 6-7 κιλά λιγότερο από την πίτα. Okay. Δεν σου λέω ότι απαραίτητα είναι κιλά mm. αυτά, ρε παιδί μου, αλλά είναι κιλά. Mm. Δηλαδή τα γόνατα ναι, δεν ξεχωρίζουν το. Ναι, ναι, όχι. Εννοείται. Αν είναι καλό ή κακό βάρο. Εννοείται. Ε, οπότε όλο αυτό το κομμάτι είναι, είναι πιο δύσκολο, mm. αλλά στο τρέξιμο ψιλοχάνεσαι, ψηλό... Γιατί μετά από κάποια στιγμή πιάνει ρυθμό, βρίσκει λίγο τη φάση. Και mm. το μυαλό σου μπορεί να, να κουνηθεί και να πάει αλλού. Και αρχίζει και μ' αρέσει λίγο αυτό. Δηλαδή, mm. προσπαθώ να βρίσκω τέτοιε στιγμέ. Αυτό ήταν πολλέ φορέ το κάνω στο γραφείο, πολλέ φορέ που έρχομαι Σπονδοκύριακο. Δηλαδή, μπορεί να μην δουλέψω καθόλου, να δουλέψω πάρα πολύ λίγο όσον αφορά την βασική δουλειά, αλλά mm. πρέπει κάπου το μυαλό να ξεφεύγει λιγάκι. Να, ναι. να πάει παρακάτω. 100%. 100 γενικά, η ζωή θέλει απλότητα. Αυτό, αυτό το έχω. Το έχω λήξει μέσα μου, το έχω συνειδητοποιήσει, έχω καταλάβει πώ λειτουργεί ο οργανισμό, ο, μηχανισμό. Έχω καταλάβει πώς λειτουργεί ο μηχανισμός. Έχει βρει την απάντηση στο σύμπαν. Ναι. <eres> <concentre> <aby watersite> 42. <crisis> <estres> λοιπόν, ε, έχω παρατηρήσει ότι αυτή η πολυπλοκότητα που έρχεται σχεδόν στον αυτόματο στη ζωή για, για πράγματα, κάποια πράγματα που είπαμε, OK, δεν μπορεί να, να τα αποφύγει, αλλά είτε μπορεί να τα αποφύγει, είτε όχι, η πολυπλοκότητα που έρχεται ε, μπαίνει στο μυαλό σου. Τελείωσε. Okay. Οπότε θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει αυτό το... πρέπει να υπάρχει μια διεργασία πάντα η οποία ασχολείται με το να κρίνει αν κάποια πράγματα κάνουν τη ζωή μας πιο πολύπλοκη και αν όντω προσφέρουν αξία. Συμφωνώ. Αυτό δηλαδή θεω... θεωρώ ότι πάντα πρέπει να υπάρχει και να και να κρίνει. Ε, τόσο σε επαγγελματικό, σε προσωπικό, σε όλα τα επίπεδα. Ποιοί. Ε, επαγγελματικά, λέω. Είχα ακούσει έναν επιχειρηματία στο χώρο μας, που είχε μια startup, να λέει ότι ά, τώρα λέει που μεγαλώνουμε, λέει, εμείς, σαν εταιρεία, ε, πρέπει για να μπορούμε να χτυπήσουμε μεγαλύτερου πελάτε. Πρέπει να πάμε να πάρουμε ISO. Mm -hmm. okay. Γιατί πολλοί πελάτε θα θέλουν ξέρω, να έχουμε ένα. Δεν ξέρω, κάποιοι 27.000 ευρώ, δεν ξέρω ποιο είναι αυτό το οποίο παίρνουν. Προφανώ εμεί δεν έχουμε. Για να, το, για να το λέω αυτό το πράγμα. Μπορεί να χρειαστεί κάποια στιγμή να πάρουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή μας, δεν μα έχει περάσει από το μυαλό να πάμε να περάσουμε μια διαδικασία χωρί να έχουμε δει την αξία η οποία έρχεται από αυτό. Δεν μα έχει ζητηθεί κιόλα μέχρι στιγμή τουλάχιστον. Όχι μόνο δεν μα έχει ζητηθεί. Μπορεί εμεί να θέλαμε να το κάνουμε για να μπορέσουμε να πάμε εμεί να διεκδικήσουμε κάτι. Γιατί και αυτό πάλι είναι. Παίρνει ένα opportunity εκεί. Και μπορεί να πει μετά. Αλλά μου έκανε εντύπωση πώ αυτό το άτομο πήγε στον αυτόματο. Δηλαδή λέει, τώρα επειδή εγώ προσλάβει κάποιο, το οποίο σημαίνει ότι εγώ πιθανόν να μπορώ να πάρω μεγαλύτερου πελάτε, εγώ θέλω να είμαι έτοιμο γι' αυτό. Μπορεί να το έχει ξαναδεί όμω ή μπορεί να ξέρει το... τι τύπου πελάτη χρειάζεται να πάρει και να πει ότι. Ήταν... Για τους πελάτες ξέρουν, ναι, ήταν... αυτού του πελάτε ξέρει. ήταν, στον αέρα πολύ. Okay. Ήταν, πάρα πολύ abstract ότι. Α, έτσι τα φέρνει η ζωή που εγώ τώρα πρέπει να πάω να πάρω ISO. Okay. Το οποίο είναι μια διαδικασία η οποία βάζει πολυπλοκότητε στο πώ δουλεύει. Νομίζω έχει όλη τη διαδικασία του πώ γράφει κώδικα. Ναι, έχει, έχει ένα πολύ μεγάλο και κάτι το οποίο πρέπει να το συντηρεί. Και ξαφνικά χρόνο ο οποίο αφιέρωνε να κάνει δουλειά, πηγαίνει στο να συντηρήσει κάτι, μήπω και σου χρειαστει mm -hmm. Π.χ. Ένα πράγμα. Ένα άλλο πράγμα που το συζητούσαμε πριν από λίγο που δεν έχουμε κάνει εμεί και που πολύ πιθανό να κάνανε είναι το ότι δεν έχουμε αλλάξει γραφείο. Εδώ και 10 χρόνια κοντά. Κλείνουμε 10 Είμαστε στο 10ο χρόνο τώρα. Μπήκαμε ναι. στο 10ο. Ε, ναι, ναι, και πάμε να τον κλείσουμε, ρε παιδί μου, το Μάρτιο. Το Μάρτιο με 10. Ε. Ναι, το Μάρτιο με 10. Ή τον Απρίλιο, δεν θυμάμαι. Ε, όχι, Μάρτιο ανοίξαμε την εταιρεία, πρώτα Απριλίου μπήκαμε εδώ. Ναι, πρώτα Απριλίου. Ναι, ισχύει. Και Μάιο νομίζω μπήκα στο. Γιατί. Σπίτι. Και, γιατί... Νομίζω πρώτα. Πε να μπήκε σπίτι ίδια μέρα. ή να το έκλεισε ίδια μέρα. Νομίζω ότι ξεκίνησε το ενίκιο ίδια μέρα mm. και μπήκαμε στον Απρίλιο και ναι, ναι, Μάιο μετακόμισε ουσιαστικά. Ε, θα μπορούσαμε να έχουμε πάει σε ένα μεγαλύτερο γραφείο. Ή θα μπορούσε αυτό το γραφείο να έχει και άλλα features μέσα. Ναι. Δεν χρειάζεται όμω. Εντάξει, είναι και λίγο βαρεμάρα αυτό. Ωραία, και τι θα σου δώσει. Δεν ξέρω. Πάντω, γενικά η αλλαγή είναι κάτι το οποίο οι άνθρωποι αντιστεκόμαστε στην αλλαγή. Ναι. Δηλαδή, πολλέ φορέ τρομάζω στην ιδέα ότι μπορεί να πάμε σε ένα γραφείο που να είναι μία στάση μετρα μακριά. Δεν σου λέω για κάτι ναι. πολύ διαφορετικό. Ναι. Μια γειτονιά μακριά, να μην μπορώ να πάω με τα πόδια στα μαγαζιά τα οποία πηγαίνουμε κάθε μέρα. Ναι, αυτό είναι. Αυτό, αυτό είναι ναι. Το οποίο είναι πρόβλημα αυτό. Ναι. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει αυτό. Θα σου πω. πω. Καταρχά, δεν έχω τόσο πρόβλημα με τι αλλαγέ, να με ειλικρινή. Εγώ Εμένα δεν. Θα σου πω, αυτά τα μαγαζιά μου αρέσουν. Okay. Και ξέρω ειδικά ότι ο καφετζή είναι πάρα πολύ δυνατό. Εντάξει. Ναι, ναι, ναι πολύ. Okay. είναι είναι. Οπότε είμαι OK να περπατώ και παραπάνω για να πηγαίνουμε εκεί. Αλλά για να... Ω, ωραία. Υπάρχει περίπτωση να μην, να μην έχει επιλογή. Δεν απλά πρέπει να αλλάξει. That's fine. Δεν το συζητάμε, δεν το συζητάς, απλά, απλά το κάνεις. Αλλά για να πούμε, ωραία, πάμε να φύγουμε εμείς από εδώ και να πάμε σε ένα άλλο γραφείο, πρέπει κάτι να το δικαιολογεί αυτό. Δεν μπορώ να πω, Α, ωραία, αφού μεγαλώνουμε και πάμε καλύτερα Πάμε και σε ένα καλύτερο γραφείο mm -hmm. Σωστά Γιατί, άσχετο Η αλήθεια είναι ότι όταν μεγαλώσαμε Μειωθήκαν τα άτομα στο γραφείο <laughs> Ναι <laughs> Δηλαδή πρέπει να υπάρχει Επάνω στο κάθε τι που έρχεσαι Και βάζεις ναι, και... Πρέπει να αποσκοπεί κάπου Και να να έχει κάποιον. Βασικά να έχει κάποιο σκοπό. Νομίζω αυτό είναι το πιο απλό και το πιο βασικό πράγμα το οποίο κάτι πρέπει να έχει. Και κάποια αξία που θα σου δώσω πίσω. Ακόμα και αν αυτή είναι όπω έλεγε εσύ στον δρόμο, είναι αισθητική φύσεω. Δηλαδή. Σίγουρο. Αυτό το γραφείο π.χ. δεν είναι φωτεινό. Θεωρώ ότι είναι. By the way, αλλά κάποιο μπορεί να πει ότι δεν είναι φωτεινό αυτό το γραφείο γιατί είναι εντεμή Δηλαδή είναι έχει παράθυρα. αυτό ο χώρο, δεν είναι τόσο φωτεινό μέσα. Ναι, αλλά... αλλά... it's okay. Δεν είναι σκοτεινό γραφείο πάντω. Ε, ε, το... Σε, καμία περίπτωση. Απλά δεν είναι αυτά που μπαίνει μέσα και, θε... θες για γυαλιά ηλίου, ρε παιδί όχι, μου. Το όχι, το ε, όχι. Ναι. Ε, Τα... Το λατρεύω. Θα, Τα... σ' άρεσε να είναι δηλαδή όλο ο πίσω τείχο ε, τζαμαρία. Θα ήθελα όλο να είναι τζαμαρία. Με αυτέ τι μεμβράνε μπροστά που βάζει που δεν σε βλέπουν απ' έξω, αλλά δεν είναι και φημέ το τζάμι. Ε, Τέτοιε έχουμε εδώ, αν δεν κάνω λάθο. δεν είναι φημέ, αν το δει, φαίνεται εκεί που έχει Ναι, οκ. Okay. Εννοεί ότι. Ναι. Υπάρχουν, κάτι, ναι, υπάρχουν κάτι, διάφανες διάφανες να ποτέ, ναι. ναι, να μου Να είναι καθρέφτη από τη μία και δεν ναι, 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 ναι τέλειε. Τέλο πάντων, αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να το πει: Ω okay, ρε παιδί μου, πάω και έχω, έχω καλύτερη φωτεινότητα, είμαι πιο, Νιώθω καλύτερα εδώ μέσα. Ε, προσπαθώ να σκεφτώ. Προσπαθώ να σκεφτώ άλλα πράγματα. Μπράβο, μιλούσαμε με μια εταιρεία κάποια στιγμή, η οποία ήταν μέσω ενό πελάτη μα που ήθελε, θα έφτιαχνε ένα setup για τις εφαρμογές της και ήθελε να, να βάλει VPN mm -hmm. και του λέω γιατί θέλετε VPN ε, μου λέει για να είναι ασφαλές λέω αυτό το οποίο θα στήστε δεν θα έχετε πρόσβαση σε αυτό μόνο μέσα από HTTPS λέω έτσι κι αλλιώς ναι 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 ωραία λέω αυτό είναι, είναι κρυπτογραφημένο τι, τι θα σου το VPN λέω. εγώ σου λέω ότι είναι κρυπτογραφημένο και είναι μια χαρά ασφαλές το HTTPS πες μου εσύ γιατί είναι καλύτερο το VPN λέω μου λέει, Μα δε, για παραπάνω ασφάλεια. Λέω, δε, δεν το καταλαβαίνω. Εξηγήστε μου. Όταν είναι HTTPS, δεν μπορεί να δει. Ο, ε, τελειώνει. Υπάρχει ένα σημείο ναι. το οποίο συνειδητοποίησα και τρομοκρατήθηκα τι προάλλε. Ναι. Νομίζω πάντα υπήρχε στο μυαλό μου, αλλά τώρα έγινε λίγο πιο έτσι ξεκάθαρο να το πω έτσι. Mm. Και Υπάρχει ένα πράγμα το οποίο γίνεται διαθέσιμο σε κάποιον ο οποίο ελέγχει το δίκτυο ακόμα και δεν έχει HTTPS. Ναι, το host, αυτό που χτυπά. Ναι, ναι. Το, αυτό είναι το λεγόμενο SNI. Αυτό είναι απαραίτητο. Ισχύει, αυτό είναι απαραίτητο. Για να διαλέξει πιο TLS LSRT ναι, στην Ακριβώ. Δοσιο... Επειδή ένα σερβερ μπορεί να έχει πολλά websites, για να ξέρει ποιο certificate νοσφέρ, πρέπει να είναι το hostname. Που δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει SNI, Όχι. δηλαδή θα μπορούσε ο browser να μην το στείλει σαν πληροφορία και ο σερβερ ναι. να μην το υποστηρίζει αντίστοιχα. Αλλά ναι. νομίζω ότι στο σύγχρονο Ιντερνετ ναι. αυτό το πράγμα. Αυτό Πα... όμω πρέπει να είναι απάντηση. Πρέπει να είναι εμεί δεν θέλουμε να φαίνεται ότι κάποιο πάει να μπει στο site μα. Αυτή πρέπει να είναι η απάντηση, αλλά δεν ήταν. Το δέχομαι. Απλά ναι. να ξέρει, αυτό ήταν ένα από τα πράγματα που με θορύβησε αρκετά. Ναι. Δηλαδή, με θορύβησε. Συνειδητοποίησα ότι, για παράδειγμα, αν θέλει η Κοσμοτέ να δει σε ποια sites μπήκε, μπορεί ναι. να το κάνει. Ναι, Okay. Άμα δεν έχει VPN. Ναι. Ισχύει αυτό. Όπω και το αν έχει. Αν έχεις β... Μπορεί να δει ότι άνοιξε VPN και σε ποιο server ναι. έφτασε. Ναι. Απλά, απλά, αν έχει VPN, μπορεί αυτό που έχει το VPN να δει σε ποια sites μπήκε. Σωστά. Όχι απαραίτητα. Πώ. Μπορεί να κάνει ό,τι κάνει και ο Σμοτέ. Τι, Να βρει το, το HTTPS certificate. Ναι. Όχι το, το, το certificate, συγγνώμη, να δει το σε ποιο host μπήκε. Ναι. Ναι, αλλά θεωρητικά μοιράζοντα κάπω την κινησή ναι. σου είναι. Αυτό, το, αυτό, by the way, να ξέρει το κάνει η Apple με το private relay. Το, το που έχει. Είναι θεωρητικά μη συνεργάσιμο. Έχει διαφορετικό. Δεν έχει, έχει διαφορετικό, προφανώ, και έχει διαφορετικό, νομίζω, για το DNS. Διαφορετικό για τα άλλα. Νομίζω το control από το data plane αλλάζει. Άρα, άλλος ξέρει πού θα συνδεθείς και άλλος ξέρει τι κίνηση mm. έχεις. Αυτό είναι μόνο. Άρα, ναι. ο ένας μπορεί να δει τα websites που μπήκε, αλλά δεν ξέρει τι είσαι. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω τι είσαι. Μπράβο, ναι. Αυτό μάλλον, ναι. Το άλλο που μπορεί να κάνεις ναι. Και θα πάμε πίσω. Μια και λέμε για απλότητα. <laughs> ε, το άλλο που μπορεί να κάνει είναι να στήσει δικό σου VPN σε εισαγωγικά. Σωστά, ναι. Σε κάποιο σερβερ. Ή, αν θε να το κάνει πιο απλό, να στήσει ένα Sox Proxy. Δηλαδή να βάλει. Αυτό είναι το πιο απλό για να. Και να μπαίνει μέσα από SSH. Ε, νομίζω κατά, κατά καιρού, όταν έχουμε πελάτε που μα ζητάνε είτε στα DKP ή κάτι τέτοιο, ο τρόπο με τον ναι. οποίο το λειτουργούμε είναι με ένα Sox Proxy. Socks -proxy. Το οποίο οποίος... αυτό σώζει νομίζω σε μεγάλο βαθμό όλο αυτό το θέμα. Και είναι και αρκετά απλό γιατί το λέω πάνω από SSH, δηλαδή δεν χρειάζεται να κάνει yeah. να εγκαταστήσει κάτι περίεργο. Απλά ανοίγει ένα κανάλι στον σερβερ σου και από τον σερβερ σου ανοίγει κανάλι προ τα εκεί. Πάλι ο... και το δίκτυο από σένα στο σερβερ. Μάλλον από σένα στο σερβερ δεν ξέρει τι κίνηση έχει, αλλά από τον σερβερ σου. Στο άλλο ξέρει τι. Σε, ε, 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 ο σερβερ με το SSH είναι στην Ελβετία από offshore εταιρεία η οποία δεν κάνει disclose ποιο την έχει και τελείωσε. Μετά μια χαρά η απλότητα. Ναι, ναι, εντάξει. Μπορεί να, μπορείς να σκάψει πολύ βαθιά στο πόσο σε ενδιαφέρει η ιδιωτικότητά σου και τι θε να κάνει. Σου μειώνει σίγουρα βαθμού ελευθερία και όσο μειώνει τη βαθμή ελευθερία, αυτό το πράγμα προκαλεί άγχο, ό,τι και να κάνει. Ναι. <σχελίου> ξεκάθαρα. Από την άλλη, μπορεί να σου προκαλεί μια ηρεμία το να ξέρει ότι κάποια πράγματα είναι προστατευμένα σε ένα βαθμό. Το πόσο σημασία έχει να είναι προστατευμένα, αυτό είναι κάτι που εσύ επιλέγει και πόσο βαθιά θα ναι. πας. Και υπάρχει και το τόρ πάντα. Ναι. Okay. Απλά είναι αργό. Είναι αργό και επίση το το τόρ νομίζω πολύ δεν το επιτρέπουν κιόλα και σαν mm -hmm. εκτίωση. Δηλαδή πρέπει να. Τέλο πάντων, ναι. ναι είναι, είναι, λίγο πιο. Ένα, ένα layer κρεμιδιού πιο μέσα από εκεί πέρα που εγώ ε, αισθάνομαι άνετα να φτάσω. Αλλά ναι, υπάρχει και το τώρα. Υπάρχουν και πολλά άλλα. Θα μπορούσε και συνέχεια να φτιάξει και ένα δικό σου VPN το οποίο να αλλάζει συνεχώ εξωτερικέ IPs και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Γιατί στην πραγματικότητα και δικό σου VPN να κάνει. Πάλι από το, την Κοσμοτέ εδώ που είναι το VPN σου στο σερβερ, θα... η κίνηση θα είναι διαθέσιμη. Καλά, τώρα τρελάθηκα, σκέφτηκα κάτι άλλο, τέλος πάντων. Το, 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 το καλό... Καλό σε με το VPN είναι τι, ότι δεν μπορεί κάποιο να ξεχωρίσει την κίνηση από τα exit nodes του VPN, του Nord για παράδειγμα, προ τα websites από τα οποία πας εσύ. Ναι. Και δεν μπορεί να συνδέσει αυτή την κίνηση με σένα. Ναι. Αλλά εσύ πρέπει να εμπιστευτεί τον ενδιάμεσο πάντα. Αν ναι, η Nord VPN λέει τέ... ότι έχει no log policy, για παράδειγμα. Μαζί σου. Αν όμω το κάνει στο δικό σου γραφείο και το δικό σου γραφείο είναι συνδεδεμένο με σένα, πάλι καταλήγει στο ίδιο πράγμα. Οκ, okay, κατάλαβα. Αυτό που λε είναι αυτό το οποίο λέγαμε πριν. Όχι, σε άλλο σερδερ, είπαμε. Anyway. Πάμε... Τι άλλο σου λείπει από. Πάμε να βήμα πίσω. Γενικά. Από πιο απλέ εποχέ. Θέλω να πάω στην απλοποίηση πριν πάμε εκεί. Ναι. Και γιατί είχα μια τάκα και ένα πράγμα το οποίο ήθελα να, να συμπληρώσω στο κομμάτι τη απλότητα. Το πρώτο είναι από τον αγαπημένο μα μαδαφάκα, τον Elon Musk. Ναι. Μου τουλάχιστον δεν ξέρω και εσύ αν τον συμπαθήσω πολύ. Ο οποίο. Δεν θα ξαναπώ για μία ακόμα φορά ότι έχει τι ιδιωτερότητες του. Αλλά ένα από τα κομμάτια τα οποία και στο βιβλίο το οποίο ήταν αρκετά ενδιαφέρον στην βιογραφία του, αλλά και γενικά φαίνεται να λέει αρκετά συχνά, είναι ότι δεν απλοποιεί κάτι αρκετά αν ένα ποσοστό από τα πράγματα τα οποία πέταξε για να το απλοποιήσει δεν μπει στο τελικά όπω μαλακία το χρειάζεται να το ξαναπεί. Α, ναι, 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 ναι. Σωστά. σωστά. Δηλαδή, αν εσύ δεν πετάξει αρκετά πράγματα. Σωστά σε βαθμό τέτοιο ώστε να, κάποιο από αυτά που πέταξε να ήταν μαλακία που τα πέταξε. Να συσταλεί τόσο πολύ που θα χρειαστεί να ξαναδιασταλεί λίγο. Ακριβώ. Ναι, 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 σωστά. Δεν έχει απλοποιήσει αρκετά. Συμφωνώ απολύτω. Mm. Πριν, καταρχά να πω. Θεωρώ, θεωρώ ότι είναι μαλάκα ο Elon Musk. Εντάξει. Έχει τα θέματα του. Και τον αντιπαθώ βαθιά. Οφείλω να το πω αυτό. Okay. Οφείλω παρόλα αυτά να πω ότι τον θαυμάζω πάρα πολύ σαν επιχειρηματία. Κρατάω μία πισινή για το ότι υπάρχει περίπτωση πολλά από τα πράγματα που τολμάει ο Elon Musk να είναι ακριβώ επειδή είναι ο Elon Musk και να μην δέχεται πολύ πόλεμο ακριβώ για αυτό το λόγο. Δηλαδή. Α, απλά η ιστορία. Έχω. Ναι, ναι. το, story storytelling. Τώρα μπορεί να ισχύει. Απλά πηγαίνοντα προ τα πίσω, έχει κάνει πέντε πράγματα τα οποία είναι ενδιαφέροντα. Ναι, όχι. Αυτό, μα είπα το. Απλώ. υπάρχει. Αυτό για παράδειγμα που έγινε που τα μεταλλικά chopsticks πιάσανε τον πύραυλο. Είναι, είναι τρομερό. Ακραίο. Είναι τρομερό. Είναι ακραίο. Και επειδή εγώ το έψαξα και δεν έχει παίξει πολύ για την ακραία, είναι ακραίο γιατί πρώτα απ' όλα μειώνει πάρα πολύ το κόστο των ε, πτήσεων στο διάστημα. Δεν ξέρω αν, αν η πτήση είναι σωστή λέξη. Νομίζω αλλά πτήση είναι και για πολύ μεγάλου πυράβλου. Γιατί έχει προσγειώσει κι άλλου πυράβλου. Αλλά αυτό που πιάσαν τα chopsticks είναι ένα ακτίνο από ό,τι κατάλαβα. Νομίζω ότι αυτό. Ε, νομίζω ότι αυτό τα είναι το. Οι chopsticks χραστήκαν γιατί δεν μπορούσε λόγω μεγέθου να τον προσγειώσει με το προηγούμενο. Ναι. Ακριβώ δηλαδή. αυτό, δηλαδή είναι ένα τρομερό επίτευγμα. Βέβαια, αυτό δεν έγινε επειδή η πόλη πάμε να το πιάσουμε. Υπήρχε σίγουρα μία ομάδα η οποία πίστευε ότι αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει. Σίγουρα. Οπότε δεν είναι ένα εναντίον όλων, θέλω να πω. Όχι, μωρέ, Εντάξει, δεν Είναι τώρα ναι. Όρμπαν. Δηλαδή δεν δηλαδή, είναι. Καμία και περίπτωση. ξαφνικά είναι όλοι οι επιστήμονε που λένε αυτό δεν μπορεί να γίνει και ξαφνικά γίνεται. Παίζει μέσα στη SpaceX να πήγαν χίλια άτομα τα οποία πιστεύαν ότι μπορούμε να το κάνουμε. Χίλια όμω. Σίγουρα. Και ανω χίλια εκατοντάδε. Οπότε. Και επειδή υπάρχει μεγάλο κομμάτι storytelling, κρατάω πάντα μια πισίνη για πολλά πράγματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ προσωπικά δεν τον θαυμάζω πάρα πολύ. Σαν επιχειρηματία, έχει κάνει χίλιε δεν με νοιάζει τα επιτεύγματα του. Είναι πράγματα τα οποία χρησιμοποιούνται κατά κόρον. Κατά κόρον. Και το γεγονό ότι στο Twitter δεν ξέρω πόσο κόσμο έχει απολύσει, πόσα πράγματα και ακόμα η εφαρμογή λειτουργεί και κατά τη γνώμη μου καλύτερα από πριν. Οκ, okay, κάποιοι θα πούνε ότι έχει hate speech, hate speech, παραπάνω. Δεν ξέρω, δεν έχω τέτοια μέτρηξ. Εγώ ξέρω ότι δουλεύει. Οκ, okay. okay. δεν κολλάει. Um... Έχει κάποια features παραπάνω από ό,τι είχε πριν. Οκ, okay, προφανώ τώρα έχουν παγώσει τα καινούργια features εδώ και καιρό. Στο... Ναι. γιατί τίποτα καινούργιο να βγαίνει. Δεν μπορεί να ασχολούμαι. Βγήκαν μάλλον κάποια πράγματα που ήταν, στο... που ήταν ένα βήμα πριν βγούνε, δηλαδή community notes κορυφή. Το, το καλύτερο πράγμα που έχει κάνει το Twitter ever. Και, και ο τρόπο που γίνεται νομίζω, δηλαδή δεν ναι. είναι κεντροποιημένα όπω ήταν πριν. Mm. Γιατί community notes ή τέλο πάντων notes για το κατά, κατά πόσο κάτι είναι αληθέ ή όχι υπήρχαν πάντα στο Twitter. Απλά υπήρχαν okay. σε πολύ μικρότερο βαθμό γιατί yeah. ήτανε και ήταν κεντροποιημένα. Και αυτό τώρα community. Είναι δηλαδή τι λέει. Και τα οποία είναι. Εντάξει. Επειδή ε, εγώ έχω πει ότι θέλω να κάνω και community notes, μου εμφανίζει μερικά που είναι under review. Okay. Μιλάμε το ότι γράφει στα community notes είναι ωριακά καλύτερο και από τα comments, να ξέρει. Μέχρι να, βγ... Προσε... να βγουν οι σχολιασμοί στα community notes είναι ωριακά πιο ωραία και από τα comments. Αλλά πίσω, συμφωνώ με αυτό που λέει ο Elon Musk πάρα πολύ. Και ενώ τον αντιπαθώ, τον εκτιμώ σαν επιχειρηματία πολύ. Δηλαδή, κάποια πράγματα. Τον που θαυμάζω, δηλαδή. Θέλω είναι ενδιαφέροντα. Ναι. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι αδια... αδιαμφισβήτητο ότι κάποια πράγματα που έχει κάνει είναι ενδιαφέροντα. Τέλο. Δηλαδή, το, Εγώ... είναι το είναι το, το, το πώς από αυτά. Τα έχει κάνει σε πόσο μικρό χρονικό διάστημα. Δηλαδή ήταν αυτό το οποίο έλεγε κάποιο ότι σε μία εβδομάδα τα chopsticks πιάσανε τον... Το, ο... Δεν είναι μία εβδομάδα. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να δουλεύανε κάποια χρόνια. Όχι ρε. Ά. Σε μία εβδομάδα ανακοίνωσε τα ρομποτάξι, τα όπτιμους αυτό... Ναι, ναι, ναι. Τα chopsticks και έκανε για κάτι εκτοξεύσει εκ Starlink. Ε, δεν ξέρω εγώ τι, και έλεγε: Ωραία, και εγώ στην εβδομάδα μετακίνησα πέντε κάρτες στο Τζίρα. Yeah. <laughs> χρήσιμη, χρήσιμη. Είδα κάποια αυτούς. πράγματα όπως ότι αυτή τη στιγμή απογειώνται και προσγειώνεται πύραυλο τη SpaceX και αυτό δεν είναι γεγονό. Mm. Αυτό είναι φοβερό. Τι σημαίνει, σημαίνει ότι δεν έχει ενδιαφέρον να δει μια απογείωση πυραύλου το οποίο είναι λίγο ξύμορο. Ναι, 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 Αλλά άμα το σκεφτεί, είναι φανταστικό. Δηλαδή, κάποτε η απογείωση πυράβλου σήμαινε χιλιάδε ανθρώπων να μαζεύονται για να δουν τον πυράβλο να φεύγει. Ναι. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει πλέον. Mm. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ε, ε, έχει ενδιαφέρον. Και ακόμα και ψέματα να λέει, να λέει με τόσο μεγάλη σιγουριά ότι εμεί θα πάμε, πούμε, για παράδειγμα, στον Ναι. Μένα ακόμα αυτό το πράγμα δε, τα, τα, βάζω κάτω και δεν μου βγαίνει, ρε παιδί Δεν, δε, δεν μπορώ να φανταστώ πώ αυτό το πράγμα είναι επιτεύξιμο. Αλλά Οκ, okay, ναι. θα δούμε. Anyway. Ναι, θέλει... Αυτό το οποίο είπε, τέλο πάνω πίσω αυτό, πρέπει να απλοποιήσει τόσο πολύ που κάτασκάσει και μετά να ξαναβάλεις αυτό το level of complexity για να ξέρει ότι είσαι στο... στο σωστό σημείο. Το χρήσιμο πράγμα με αυτό, το, το, το πάρα πολύ σημαντικό με αυτή τη λογική του «κρατάω τα πράγματα όσο πιο απλά γίνεται» είναι το ότι έχει περισσότερο μυαλό για τα υπόλοιπα. Mm -hmm. Δηλαδή, εγώ για παράδειγμα, μέχρι πρώτη και τώρα θα επανέλθω σε αυτό το mood, δεν είχα καλοκαιρινή και χειμερινή δουλάπα ή δεν ξέρω πώ θα λένε αυτά τα πράγματα. Είχα δουλάπα. Απλά. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνει τι εννοώ. Όχι, γιατί δεν έχω καλοκαιρινή και χειμερινή δουλάπα. <laughs> Α, ναι, αυτό. Όχι, <laughs> δηλαδή. Αυτό επειδή έχω ακούσει για αρκετό κόσμο να λέει Α, μετακινώ τα τέτοια. Δεν, απλά δεν το κάνω αυτό το πράγμα. Έχω ίσω μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό από μπλουζε. Ναι. που η Ελισάβετ επιλέγει αν θα φορέσω το καλοκαίρι ή το χειμώνα. Α, ωραία. Αλλά δεν το κάνω Αλλά δεν είσαι εσένα αυτό το κομπλέξι. Όχι. Δεν δε μπορώ ναι. να το κατανοήσω κιόλα. Ναι. Δηλαδή δεν μπορώ να κατανοήσω γιατί αυτή η μαύρη μπλουζα είναι καλοκαιρινή ή χειμουνιάτικη. Τελικά τι είναι. είναι. Δε, δε, μου δεν μου συγκεκριμένη μάλλον. Είναι άμα είναι, ναι. είναι, είναι στην τουλάπα επιτρέπεται να τη φορέσει Ναι. 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 <laughs> 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 Ορίστε, απλά πράγματα. Ναι. Ε, Επόμενο πράγμα που σκέφτομαι τώρα, εντάξει και στο πετάω τώρα, τεχνη, τεχνικό. Έχω αρχίσει να σκέφτομαι ότι ίσως έχει νόημα να πάμε και πιο απλά από τον Docker Swarm και απλά να κάνουμε διπλό σε Docker. Το έχω σκεφτεί, αλλά... Ωραία, πηγαίνοντας ένα βήμα πίσω, θα ήμουν πολύ χαρούμενος να πάμε σε System D Units, για παράδειγμα. Ναι, αυτό. Αλλά δεν θα πήγαινα εύκολα σε κάτι το οποίο το ξεκινάει με μια δικιά δίκη. Όχι. Δουλή. Σε Systemd. Να μην μιλάνε, να μην κάνουν το negotiation πολλοί servers μεταξύ του. Ναι, δεν έχει νόημα. Μαζί σου. Εκτό αν θεωρήσουμε ότι χρειάζεται αυτό. Αλλά όσο δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει λόγο. Κάναμε deploy. Από την άλλη, αν yeah. όμω το SWOR μα δίνει zero downtime deployment, το οποίο μα το δίνει, μα δίνει το, το rollback, μα δίνει. Δηλαδή υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία εμεί δεν χρειαστεί να φτιάξουμε. Ωραία. Στα system units. Οπότε καταλαβαίνω τον ενθουσιασμό σου. Ναι. Αλλά να θυμίσω ότι υπάρχει ο μαλάκι στο DHH από την άλλη, ο οποίο θεωρεί ότι κάνει το Keran και έχει downtime, α πούμε, το Hey και είναι όλα OK. Αφού λέει τώρα δεν έχει downtime, τα κρατάει ναι. ο proxy, λέει. Εντάξει, OK. Και εγώ να βάλω 50 μηχανικού να κάθεται ναι. να δουλεύουν για να αποδείξω εγώ στον εαυτό μου ότι μπορώ να με χρησιμοποιήσω ένα, μια υπηρεσία που υπάρχει ήδη. Προφανώ. Μπορώ να το κάνω. Πώ ξεκίνησε αυτή η σκέψη. Για πε. Έρχεται η ώρα να κάνουμε deploy την εφαρμογή ενό πελάτη στο production. Σωστά. Και το αναλαμβάνω εγώ συγκεκριμένα να το κάνω αυτό. Και ξεκινάω στείνω και τα πράγματα στο AWS. Και εκείνη τη στιγμή που να, να το κάνουμε, αρχίζει μέσα μου ένα debate. Ωραία, OK. Και πού θα τρέξουμε τον κώδικα. Και με πιάνει εκείνη τη στιγμή. Πάμε να το κάνουμε τελικά Fargate και ECS Και έβγαινε, έβγαινε ακριβό, γιατί βγαίνανε αρκετοί containers χωρίς λόγο. Okay. Έπρεπε και κάπου να τρέξει το Redis. Και αυτό θα πρέπει να είναι το container. θα πρέπει να είναι το Managed Redis. Και έβγαινε ξαφνικά ένα πενιντάρικο με το καλημέρα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, για να. Και, και τσαντίστηκα. Και λέω, όχι, mm. γάμα, δεν, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Εντάξει. Okay. δεν δε μπορώ. Και πάω και λέω, ωραία, θα στήσω ένα ιστιτού. Πάω 2 GB RAM, πυρήνε για πάει, τρα, πυρήνες, η αρχή και βλέπουμε μετά πώ μεγαλώνει αυτό. Αυτό έβγαινε, ξέρω, κανένα. Δεν θυμάμαι. Παίζανε κανένα δεκάρικο το μήνα, δεκαπεντάρικο. Δεν θυμάμαι. Δεν είναι πολλά, τέλο πάντων. Mm. Ε, και λέω: Ωραία, πάμε, πάμε να το στήσουμε εκεί. Και θα στήσω: Λέω Docker Swarm να έχουμε ίδιο setup με το staging και τα preview environments που έχουμε. Ωραία, για να το κρατήσουμε, να έχουμε ένα configuration. Απλά πράγματα λέω: Να μην έχουμε πολλά. Και άκου τώρα τι γίνεται. Δεν σου το έχω πει αυτό. Yeah, λοιπόν, Στείνω μια χαρά το Docker Swarm και τρέχω Docker Stack Deploy. Και αρχίζει και κολλάει η επικοινωνία από τον container. Ναι. στην RDS, στη βάση δεδομένων, μέσα από το εσωτερικό δίκτυο. Οκ. Okay. Λάμω την τρέλα μου λέει. Κολλάει την που κάνει time out ή είναι αργό. Όχι, κολλάει, κολλάει. timeout, time out. Μπλοκάρει. Λάμω το. Πάω, μπαίνω μέσα σε έτσι στο σερβερ. PSQL τέτοιο. Μια χαρά. Docker run Postgres PSQL, δηλαδή τρέχω container. Παπ, μπαίνει. Μπαίνει στο container και δεν έπαιζε. Δηλαδή έκανα Docker run ένα container Postgres. Το ψηλιάζει τι έγινε. Ε, Πέρα, ε ας, ας το πω να χαρώ α, το, το, το λέω. Εντάξει. Όχι να σου γαμίσω λέω. <laughs> λοιπόν. <laughs> <laughs> τι γίνεται εδώ. Docker exec μέσα εκεί κόλλαγε. <laughs> τι στο διάλο λέω. Συνειδητοποιώ εν ολίγης ότι προφανώς επειδή όλα αυτά είναι μέσα σε ένα VPC δηλαδή σε ένα Virtual Private Network βλέπεις αρχίζουν τώρα οι πολυπλοκότητες. Ε. Λοιπόν, επειδή είναι σε ένα Virtual Private Network ε, έχει παίρνει εσωτερική IP όταν πάει να κάνει resolve το hostname της RDS. 10.2, κράτα το. το Και... πριν. <laughs> μπράβο. Βλέπω λοιπόν ότι το overlay network που έχει φτιάξει το Swarm για αυτήν την εφαρμογή έχει το address space 10.2. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό για να το απλοποιήσει περισσότερο γίνεται. Το Docker Swarm για να μπορεί να. Ωραία. Όταν τρέχει ένα container με Docker, φτιάχνει μία κάρτα δικτύου, η οποία είναι virtual για αυτό το container. Η οποία είναι μέσα σε ένα, είναι σε ένα εύρος IP διευθύνσεων, τι οποίες διαχειρίζεται και α πούμε εκδίδει εσωτερικά το Docker. Όλα αυτά τις και είναι virtual, δεν χρειάζεται συνεννόηση με κάτι άλλο. Οπα. Το Docker Swarm συγκεκριμένα, επειδή μπορεί να συνδέσει πολλού σερβέρες μεταξύ του σε ένα μήνο, ακριβώ ένα Swarm, και εσύ να λε: Ωραία, θέλω να μου μιλήσει με την Postgres και η Postgres να βρίσκεται πέντε data centers δίπλα. Όντω θα μπορούσε αυτό να γίνεται. Αλλά εσύ θε την απλότητα του Postgres και δώσε μου μια IP, δημιουργεί ένα overlay network, στο οποίο μέσα είναι την overlay network, είναι ρε παιδί μου, ένα virtual network που ξέρουν μεταξύ τους όλοι οι docker servers πώς να μιλάνε και που έχει ένα συγκεκριμένο εύρος διευθύνσεων. Λοιπόν, και αυτό το κάνει για κάθε stack, για κάθε εφαρμογή δηλαδή, που πας να κάνεις deploy. Οπότε, ε, για το συγκεκριμένο stack, για τη συγκεκριμένη εφαρμογή, το docker είχε επιλέξει το address space 10.2, που ήταν ίδιο στην ουσία με το address space που είχε η Amazon για τα δικά τη εσωτερικά services. Οπότε όταν εγώ πήγαινα από μια κάρτα δικτύου η οποία είχε πάρει μέσα στο container να χτυπήσω μια IP στο ίδιο address space, αλλά η οποία δεν ήταν το Docker Swarm container. Είτε, <σουσική> να βρει container με αυτή τη διεύθυνση. Ναι, να, στην ουσία πήγαινα να βρει container με αυτή τη διεύθυνση γιατί το Docker έλεγε εγώ τα διαχειρίζω αυτά. Αλλά δεν υπήρχε. No route to host. Οκ. Okay. Και μετά λέω γάμα την τρέλα μου όταν το συνειδητοποίησα. το έλυσα. Αφού λοιπόν Δούμε αυτή την πολυπλοκότητα και την απλότητα καταλήγουμε στο πώς αποφάσει λοιπόν μετά από αυτή την εμπειρία ναι. να έρθει και να μου πει θέλει να κάνουμε το δικτυό μα. <laughs> <laughs> Νομίζω, ότι υπάρχει μια διαφορά μεταξύ του κάνω τα πράγματα απλά, για να έχω τη ζωή μου απλή και διαφορετικό, το παίζω με πράγματα. Α. Δηλαδή, το θέμα που θέλα στην αρχή να συζητήσουμε σήμερα είναι το home setup. Mm. Εντάξει, αλλά επειδή έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα το πάμε τι... σε επόμενο αυτό. Πάμε σε επόμενο γιατί πέρασα την Κυριακή στο πατρικό μου παίζοντα πάρα πολύ και, στο, και μετά στο δικό μου το σπίτι, κατ' επέκταση. Okay. Ντάξει, είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένο με αυτά, το ξέρει, περνάω φάση. Λοιπόν, άλλο επεισόδιο γιατί δεν μπορώ να το συμπιέσω τώρα στο χρόνο μας Ισχύει, ισχύει. Αλλά όταν έγιναν όλο αυτό, λέω, ρε γαμό το λέω. Και αφού έχω μόνο ένα σερβερ, γιατί απλά δεν κάνουμε κάτι πιο απλό και απλά να μην υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα τώρα. Αυτή δεν θέλω. Τι θέλω, θέλω το packaging από τον Docker αυτή τη στιγμή. Εντάξει, οκ, okay, καταλαβαίνω, μου δίνει τα zero downtime deployments με τα health checks και όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Good. Μαζί σου, η, η ερώτηση είναι, άμα το έκανες μέσα σε Docker θα μπορούσε να έχει το ίδιο πρόβλημα. Απλά τυχαίνει το default δίκτυο του Docker όταν σε διαφορετικό network. Όχι, άμα είχα host networking. Ναι, που άμα το κάνεις και αυτό, μετά γιατί χρησιμοποιείς Docker, μπορεί να χρησιμοποιείς Docker μόνο γιατί θέλω να έχω ένα συγκεκριμένο file system. Αυτό δηλαδή, είπα. Ότι θέλω το packaging Μα άμα είσαι single tenant και όταν single tenant εννοώ single server, single app. Γιατί οτιδήποτε πιο complex από αυτό. Μπορεί. Ο, όχι πάντα. Το εξετάζουμε αναπερίπτωση αυτό. Το μόνο πράγμα που δεν έχω λύσει με ωραίο τρόπο ή τουλάχιστον με σχετικά απλό και ωραίο τρόπο γιατί μπορείς να το λύσεις με ένα πιο ενδιαφέρον configuration στο NGINX είναι το zero downtime deployment αυτό είναι το κομμάτι το οποίο εγώ θα έδινα ε, σημασία. Στο λύνει, στο entry point αυτό. Ναι, θα πρέπει να φτιάξει, να έχει κάποιον proxy μπροστά, ο οποίο θα κρατάει τη σύνδεσή σου, ώστε να μπορέσει να την κάνει η Δηλαδή, όσο δεν μπορεί να συνδεθεί, άλλο να πάρει 500 ή τίποτα άλλο, όσο δεν μπορεί να συνδεθεί, να. Ναι. Να την κρατάει. Μπορεί να το κάνει. Αλλά. Οκ. Okay. Ναι, είναι οκ. Okay. Και αυτό έχει, έχει ένα συσσαγωγικά downtime, γιατί μπορεί για κάποια δευτερόλεπτα η εφαρμογή σου να είναι όχι μη προσβάσιμη, δηλαδή να σκάνε πράγματα, αλλά να μην επιστρέφουν πράγματα. Γιατί, γιατί έχουν κολλήσει συνδέσει εκεί πέρα, μέχρι να σηκωθεί ο επόμενο container να κάνει bind στην πόρτα και ούτω καθεξή. Δηλαδή από τη στιγμή που θα κατέβει ο παλιό, μέχρι τη στιγμή <σταλώσεις> που θα έρθει ο καινούριο. ωραία, μπορεί, αμά μεταφέρει αυτό το. Καταρχά, αυτό το ήδη υπάρχει, απλά δεν το έχει γράψει εσύ. Okay. Ακριβώ. Λοιπόν, εντάξει, απλά υπάρχει μέσα στο Swarm. Και αυτό είναι ένα από τα επόμενα άρθρα τα οποία γράφω για το, για το blog μα, by okay. the way. Το οποίο είναι ότι στην, σε ένα μεγάλο βαθμό, όταν επιλέγει να απλοποιήσει κάτι, πολύ συχνά αυτό το οποίο επιλέγει είναι το που θα μεταθέσει την πολυπλοκότητα. Ισχύει. Ισχύει σε μεγάλο βαθμό, βαθμό αυτό. Δηλαδή, διαφορετικά, η μόνη απόλυτη απλοποίηση είναι αυτή. Η οποία απλά φέρει πράγματα που δεν θα έπρεπε ποτέ να υπάρχουν πουθενά. Αυτή είναι η μόνη πραγματική απλοποίηση. Σωστό. σωστό. Αλλά και το, το να μεταφέρει την πολυπλοκότητα σε κάτι το οποίο έχει περισσότερα ζευγάρια μάτια, είναι και αυτό μία απλοποίηση ναι, στο, στο πεδίο εφαρμογή το δικό σου. Για παράδειγμα, γράφουμε Django. Πολλέ φορέ καταλήγουμε να, να φέρνουμε πολυπλοκότητα στο δικό μα κώδικα. Σωστά. Και μετά υπάρχουν φορέ που αφού το κάνουμε αυτό, ξανακουρεύουμε τον κώδικα αυτών και επιστρέφουμε, για παράδειγμα, στον πυρήνα πώ, χρησιμοποιώντα ένα έτοιμο view του Django. Ναι, σωστά. Απλά πρέπει να ξέρει ότι κάνει αυτό. Να μην... Πρέπει ναι, να είσαι συνειδητοποιημένο. Α, αλλά αυτό. και αυτό είναι μια απλοποίηση πολυπλοκότητα. Γιατί. Στο δικό σου πεδίο, όχι τη εφαρμογή. Και τη εφαρμογή. Γιατί μεταφέροντα πολυπλοκότητα σε κάτι το οποίο ζει και εξελίσσεται ανεξάρτητα με το δικό σου κώδικα, κερδίζει εσύ. Απλά κάνοντα update μια βιβλιοθήκη. Για τον ίδιο λόγο που δεν πα να γράψει το δικό σου λειτουργικό σύστημα και μεταφέρει την πολυπλοκότητα του πώ θα τρέξουν τα processes. Ναι, αλλά υπάρχει αυτό. Πρέπει να ξέρει ότι αυτό το, αυτό το σημείο του κώδικα που θα ελέγξει το username και το password υπάρχει. Σίγουρα υπάρχει. Απλά είναι καλύτερο να, να πα και να να μπει σε μια γραμμή που να λέει ότι αν το κάνω με αυτόν τον τρόπο, έχω αυτά τα πράγματα που ξεκλειδώνται αυτόματα για μένα. Όχι πάντα. Και ποια είναι η φορά που δεν πρέπει, που δεν είναι καλή επιλογή. Η φορά που εσύ εκεί που πας να κουμπώσει, κάνει 100 πράγματα και εσύ θες το ένα. Και τα υπόλοιπα 99 είναι πιθανό να έχουν side effects. Περίμενε. Αυτό είναι σαν να μου λες γιατί να μην φέρω εγώ. να μην βάλω εγώ κυβερνήτη στο κλάστερ μου, επειδή θα αν jobs για παράδειγμα. Επειδή ο κυβερνήτη έχει jobs. Άρα λοιπόν να φέρω και όλη την υπόλοιπη πολυπλοκότητα. Ναι, δεν χρειάζεται, αυτό λέω. Αν όμω έχει αποφασίσει ότι θα έχει το Django ή το ναι. Hipsy Django. Δηλαδή έχει μια τεχνολογία από κάτω, άστο το, το αν θα έχει Swarm ή όχι, το οποίο είναι κάτι το οποίο μπορεί να επιλέξει. Ναι. Αλλά σε επίπεδο Django που είναι μια βιβλιοθήκη, εγώ δεν θα πάω να γράψω routing σε Python. Μπορώ, ναι. αλλά Σωστά. δεν υπάρχει λόγο. Σωστά. Ούτε, ούτε password check θα κάνει για χρήστη. Μπράβο. Άρα λοιπόν, εγώ φέρνω την πλοκότητε σε κάτι που ήδη χρησιμοποιώ. Ναι. Κερδίζω. Σωστά. Αυτό το οποίο λέω είναι το ότι πρέπει να είσαι συνειδητοποιημένο ότι κάποιο έχει αναλάβει να λύσει ένα πρόβλημα. Mm -hmm. Αυτό. Ξεκάθαρο. Ξεκάθαρο, Ξεκάθαρο και, και απόλυτα αυτό. Είναι, 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 α, είναι, άλλο η μετάθεση. Η οποία. Προφανώ και πρέπει να μεταθέτουμε. Αυτό κάνουν οι άνθρωποι γενικά. Μεταθέτουμε ευθύνε και έτσι προχωράμε μπροστά. Δηλαδή, τώρα σε ένα που. Ε, σε πονά το γόνατό δεν έχω μόνο σκόνο κλακ-κλακ να στο φτιάξω επειδή πιστεύω κάτι. Γιατί... <laughs> Προφανώ. Τα πας να τον δει σε ένα φυσικό θεραπευτή, ξέρω εγώ. Σε ένα γιατρό. Κάπου. θα περάσει, αύριο. Ναι. Ή, ναι, α, θα περάσει. Για κάτι τέλο πάντων. Αλλά. Ε, αυτό είναι το ένα. Και τι, τι άλλο θέλω να πω. Μπράβο. Πώ πώς, πώς λύνεται. Εκεί ήταν, ήθελα ήθε, ήθε να πω. Αυτό το κάνει στον Engine X. Και λε στον Engine X, βασικά πώ φροντίζει το zero downtime χωρί το Okay. Έχει containers, οι οποίοι σηκώνονται. Και θα σου δώσω δύο επιλογέ. Ή είναι απλά στο εσωτερικό δίκτυο μαζί με τον engine και okay, είναι πιθανό να πάθεις το ίδιο πράγμα το οποίο έπαθα εγώ με την RDS και κατ' επέκταση εμεί. Και ακόμα πιο πολύ κατ' επέκταση ο πελάτη μα τη στιγμή που πήγαινα να κάνω deploy, δεν είχε γίνει ακόμα deploy. Ή θα έχει host networking. Okay. okay που είναι οριακά το πιο απλό πράγμα ever. Το οποίο δεν είναι και αυτό πάρα πολύ απλό. Αλλά Εντάξει, ναι. γιατί, γιατί, δεν είναι πάρα πολύ απλό, γιατί, γιατί πρέπει να διαλέξει την πόρτα. Και πάλι όμω θα πρέπει να φτιαχτεί κάρτα δικτύου που απλά πάει και γίνεται bridge στο host, νομίζω, αν δεν κάνω λάθο. Όχι, αν πει host networking Δε είναι. Δεν φτιάχνει Τίποτα, ναι. εντάξει. Πάω εντάξει. Πάω, πάω. Απλά εκεί είναι το. Σε ποια πόρτα θα σκοθώ. Σωστά. Οκ, okay. λοιπόν. Θέμα. Έστω λοιπόν το λύνουμε αυτό. Γιατί αυτό μπορεί να το λύσει on the client side. Ναι. Αυτό που πάει να κάνει deploy να λέει η πόρτα. Σωστά. Να έχει εσύ ένα address space και απλά αυτό το διαλέγει. Μία φορά, και άμα δεν είναι διαθέσιμη, εγώ σου λέω διαλέγει άλλη. Λοιπόν, αφού γίνει deploy, μετά απλά έχει τον engine X μπροστά, τον Sirix, ο οποίο διαλέγει που θα κάνει route με βάση κάποιο label στο container. Δηλαδή ξέρει ότι υπάρχουν containers. Και ανάλογα με το label, βλέπει ποια είναι η πόρτα και τελείωσε μετά. Εντάξει. Απλά όλο αυτό το πράγμα βάζει μία έξτρα πολυπλοκότητα. Ναι. Ξεκάθαρα. Ναι, μα δε, δεν διαφωνώ, αλλά αυτή έτσι κι αλλιώ υπάρχει αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Δηλαδή ήδη υπάρχει. Θα συνεχίσουμε το debate Όχι, σχετικό. τι θέλω να πω. Αυτή, αυτή η πολυπλοκότητα που λέω εγώ είναι σε ένα επίπεδο application level εντελώ. Yeah. Πρόσεχε, αυτό, αυτό έχει πάρα πολύ σημασία. Με, άλλο, με άλλη ευκολία μπορεί να κάνει debug κάτι το οποίο είναι στο application, στο application layer. Εντάξει. Και με άλλη ευκολία μπορεί να κάνει debug κάτι που είναι στο IP layer. Σίγουρα. Δηλαδή, αυτό το οποίο λέω απλά, υπάρχουν κάποιοι διαλέγω σε ποια πόρτα θα μιλήσω. Βασικά, του localhost. Ισχύει. Μαζί σου, το δέχομαι. Είναι μια επιλογή που θα πάρει. Θα σου δώσει μεγαλύτερη δύναμη. Πάντα κάτι το οποίο είναι στον ελεγχό σου σου δίνει μεγαλύτερη δύναμη από κάτι το οποίο δεν είναι στον ελεγχό σου. Ξεκάθαρα, δεν υπάρχει να. επιβολή γι' αυτό. Είναι όλα θέμα επιλόγων. Τώρα το συγκεκριμένο, εντάξει, μπορούμε να το συζητάμε για ώρε, δεν νομίζω ότι έχει να ολοκληρωθούμε σε, σε, σε αυτό νομίζω ότι όλες οι απόψεις ανάλογα με το από ποια σκοπιά τις βλέπεις μπορούν να θεωρηθούν σωστές. Εκατό, τα Είναι θέμα προτεραιοτήτων βασικά. Σε μεγάλο βαθμό. Ναι. Και αυτό το οποίο είπα από την αρχή του γιατί, γιατί, να, γιατί να, μην τρέξω απλά μία εφαρμογή σε ένα σερβερ η επάντηση σε αυτό είναι εξαρτάται την περίπτωση. Γιατί μπορώ. <laughs> ναι, γιατί μπορώ. Αλλά δεν είναι πάντα η καλή επιλογή, προφανώ. Αυτό που οποίο λέω είναι ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να σκέφτεσαι και το πιο απλό δυνατό σενάριο. Ποιο είναι το πιο απλό setup που μπορώ να έχω σε αυτή την περίπτωση. Και αν αποτύχει, απέτυχε μωρέ αυτό το οποίο λέμε και βάζει ένα λέει παραπάνω. Ναι. Ωραία πράγματα. Εντάξει, είναι... έχει ενδιαφέρον και γενικά η απλοποίηση είναι κάτι το οποίο σε μένα φέρνει πάρα πολύ ηρεμία. Μπορεί η διαδικασία κάποιε φορέ να στρεσάρει, γιατί να. έχει αλλαγέ αυτό το πράγμα, αλλά όταν βλέπω PRs με Κόκκινο κώδικα που έχει φύγει, όταν βλέπω λιγότερα components σε κάτι που χρησιμοποιούμε, όταν πετάμε μια υπηρεσία τελείω εκτό. Όταν... Μια γλώσσα προγραμματισμού όταν πετάμε. Πετάξαμε. Τι JavaScript. Σωστά. Σε, σε κάποιε περιπτώσει. Έχουμε, έχουμε, αλλά δεν έχουμε για παράδειγμα building Δεν έχουμε buildings, καινούριε εφαρμογέ. Ε, στα modal dialogues δεν έχουμε JavaScript. Όλα αυτά δηλαδή το ότι κάποια στιγμή φάγαμε μισή ώρα ναι. να φτιάξουμε. Τι ήταν ε, να δει. Αυτό το... Μία αυτό το... φόρμα Α, που ανάλογα με το τι επέλεγες Μπράβο. έδειχνε ή δεν έδειχνε τα παιδεία. Conditional φόρμα που σου εμφανίζει παιδεία ανάλογα με επιλογή άλλου παιδίου χωρίς JavaScript. Φαν. Και πραγματικά πέρασα πάρα πολύ ωραία. Και επίσης επειδή αυτό πριν το κάναμε με JavaScript ο κώδικας που είχαμε μετά με το CSS όχι απλά ήταν λιγο... Ήτανε και μείον μία γλώσσα προγραμματισμού και λιγότερος. Και πιο απλός. Ναι. Ή, ήταν δύσκολο να βρει να γράψει τον κώδικα, αλλά αυτό να γράψει. Ναι. Νομίζω το καλό με το CSS και το κακό ταυτόχρονα είναι ότι αν δει CSS, καταλαβαίνει τι κάνει. Ναι. Αν θε να φτιάξει κάτι στο ναι, CSS, μπορεί ναι. να, όμως... να κάνει ε, black εντάξει, magic. Ρώτα το chat πλέον. Είναι απλό. Θα σε βοηθήσει πολύ. Δεν θα πω τι έντυπο χρησιμοποιώ, αλλά πλέον δοκιμάζω κάποιο διαφορετικό. Νομίζω ότι όλοι καταλάβαμε. <laughs> <laughs> δοκιμάζω, είπα. Ναι. Έχουμε ακόμα. Τέλει. Άρα δεν θα τον προτείνει σήμερα. Όχι, όχι. Σήμερα θα προτείνω κάτι το οποίο απλοποιεί πάρα πολύ τα πρωινά μου. <σίλει> για πε. Το πώ φτιάχνω καφέ. Α, ωραία, για πε. Λοιπόν, τον τελευταίο καιρό καταρχά το έχω προτείνει αυτό. Είχα πάρει ένα κεραμικό φίλτρο, ήμουν ενθουσιασμένο, το οποίο δούλευε πάρα πολύ καλά, αλλά εκεί είχε. Όταν... Η αλήθεια είναι ότι όταν το είχα αγοράσει, είχα ρωτήσει την ε, κυρία εκεί πέρα που μου το είχε πουλήσει, τι κάνει κακό στο φίλτρο, και μου είχε πει γελώντα το τσιμέντο. Και όταν τη τι εννοεί, μου είπε ότι άμα το ρίξει κάτω στο τσιμέντο θα σπάσει. Ah, okay. Οπότε από την έσπασε. <laughs> 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 Δεν πίστευα να το ρίξει κάτω. Εννοείται. <laughs> ε, Στεναχωρήθηκα, το, το ξεπέρασα όμω και αγόρασα ένα V60, mm. το οποίο είχε 12 ευρώ. Εντάξει, είναι τα φίλτρα τα οποία αγοράζει μετά ξεχωριστά. 12 ευρώ. Πάρα πολύ φθηνό, πάρα πολύ απλό. Είναι στην πραγματικότητα ότι είναι ένα χωνί πλαστικό. Το οποίο mm. άρα λοιπόν. Πλαστικού. Ναι. Ε, βλέπω πλαστικό παίρνει καφέ. Δε, αυτό απλά κρατάει το φίλτρο, δεν κάνει κάτι άλλο. Εντάξει, okay. Παίρνει όλη την πλαστική είναι τώρα. Ε. Καταλαβαίνω τα προβλήματά σου, τα ψυχολογικά σου. Ωραία, πάρ το κι άλλο άμα θέλει. Okay. Δεν ήθελα να ξαναπάρω κάποιο υλικό το οποίο θα έσπαγε. Α, οκ, ah, okay, ναι. Αλλά υπάρχει, νομίζω βγαίνει και σε ξύλινο και σε πλαστικό, yeah. αν δεν κάνω λάθο. Okay. Ε, από τη Χάριο. Είναι πολύ ωραίο ο καφέ. Πρέπει να έχει καλό καφέ. Το οποίο έχουμε καλό καφέ, το οποίο αν πάει κάποιο και δει τι άλλο ναι. ποτήν, θα βρει που παίρνουμε καφέ. Ε, Νομίζω η διαφορά του είναι ότι είναι λίγο πιο κονικό. Αν δεν κάνω λάθο, το V6 σημαίνει ότι είναι 60 μύρε η γωνία από το φίλτρο κάτω, γιατί είναι μυτερό okay. κάτω. Okay. Μπορεί να λέω και βλακίε, αλλά στο μυαλό μου το είχα πουλήσει κάπω έτσι. Mm. Και πολύ καφέ, Απλό, φθηνό, ωραίο, ουστάρο, απλό. Mm. Δηλαδή και συνταγή πολύ συγκεκριμένη. 15 γραμμάρια, 250 ml. Δεν χρειάζεται ούτε να κάνει περίεργα πράγματα, οτιδήποτε. Mm. Εντάξει, έχω τον ψυχαναγκασμό μου και άρα κάθε μέρα παρότι πλέον οριακά ξέρω περίπου πώ να βάλω, θα το βάλω με ζυγαριά με με μέ. Μπορεί να το κάνει και πιο απλό ακόμα από αυτό. Στο επόμενο επεισόδιο θα πω και το ακόμα πιο απλό σενάριο καφέ που, που κάνω. Αλλά γενικά το προτείνω ανεπιφύλακτα. Ξέρει ότι ακόμα το καλοκαίρι πίνω φραπέ συχνά, ε. Και, και τώρα που έχει και Όχι, τώρα δεν α φραπέ πίνω που είναι ο πιο απλό καφέ ever. Χρειάζεσαι ρεύμα. Θα μου πει και εγώ χρειάζεσαι ρεύμα για να δει το νερό. Δεν χρειάζεσαι ρεύμα. Για το κρύο νερό χρειάζεσαι. Α, τίποτα. Χρουτσου, 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 χρουτσου. Και αυτό, ναι, ρε, μπορεί. Είναι, είναι, πραγματικά ο πιο απλό καφέ. Ακούω, προφανώ προτιμώ το φρέντο. Και πλέον δύο είναι φρέντο που μου αρέσουν. Στον καφετζή μα ναι. και σπίτι μου. Οκ. Okay, oh, yeah. Μόνο σου. Μόνο, μόνο. Ναι, καμάτι. Το... Ε, Τέλειωσε. τώρα. Okay. Τρομερό. Αλλά ε, όταν πηγαίνω διακοπέ, πηγαίνω σε κάποιο καφέ το οποίο είναι τρίτο κόσμο. Ε, δηλαδή, είχαμε πάει σε ένα στο χωριό μου πριν ε, κάτι, κάτι εβδομάδε. Ε, το έβλεπα τώρα πώ ήταν. Πήγανε άλλοι και πήρανε φρέντο. Ε, δεν, δεν θα ήταν. Δεν υπήρχε περίπτωση να είναι καλό. Φραπεδάκι, μια χαρά. Okay. Απλά πράγματα. Δεν μπορώ να το πω. Δεν, ναι. δεν μου αρέσει καθόλου φραπέ. Ε, αλλά εγώ θα προτείνω, πρόσεξε. Τέσσερα ώρα μιλούσαμε για απλότητα και πάω στην ακριβώ αντίθετη πλευρά που είναι το παιχνίδι με την πολυπλοκότητα που λέγαμε και θα προτείνω το router ή router pick whatever you want που μας έκανε δώρο ο φίλος μας ο Γιάννης Παγόνης το φλι να το φέρω να το δείξω κιόλα. Τι θα κάνουμε με παρέσεις προϊόντας Λοιπόν είναι Flint η μάρκα GL AX 1800 Το ότι βλέπεις από εδώ εκεί με ενθουσιάζει ναι Σωστά Φίλε Λεζεράκη, το έχω πει αυτό. Λοιπόν, το, το οποίο καταρχά έφτιαξε το ίντερνετ στο γραφείο, να το πούμε αυτό. Σε μεγάλο βαθμό, γιατί είχαμε δύο κόμβου. Γιατί είναι λίγο μακρό στο να το πω, τεσπάνω κάπω περίεργο το σχήμα του γραφείου. Αλλά δεν έπιανε τόσο καλά στο, στο χώρο που είμαστε τώρα. Και το λύθηκε. Έχουμε βάλει επάνω δύο γραμμέ ίντερνετ. Με failover και τα λέω έχουμε εννοώ εσύ. Σωστά. Έχουμε βάλει τον νάσμας μα επάνω και επειδή έχει OpenWRT ναι. μπορούμε να πάμε. Και δεν θα χρησιμοποιήσω το ρήμα που χρησιμοποιεί να ο Γιάννης, Θα χάλεψουμε. Αλλά θα πάμε να καστομάρουμε όσο θέλουμε το τι γίνεται μέσα σε αυτό το, το router. Ωραίο, ναι. Όχι, ναι. γενικά ήταν και αρκετά απλή η διαδικασία. Ε, αλλά δηλαδή, αυτά τα οποία μπορεί να κάνει και αυτά τα οποία εμεί έχουμε κάνει ήδη είναι λίγο a bit over the top. Δεν ήταν τόσο τραγικό. Απλά έπρεπε να φύγει από το UI το, το, απλό που έχει και σου δίνει ένα UI πιο έτσι ιδιαίτερο, το Lucid, αν δεν κάνω λάθο. Α, οκ. και μέσα από εκεί πέρα πάλι με κλικ κλικ κοιτάκανα. Δηλαδή σου έλεγε ρε παιδί μου, κάνω αυτό, αυτό και αυτό. Ναι. Και η μόνη ερώτηση είναι αν πρέπει να το έχουμε load balancing ή failover τη, τη δεύτερη σύνδεση. Ωραία. Ε... Αλλά εγώ διαφωνώ με το load balancing δημοσίως. Για πες γιατί. Γιατί, γιατί όταν ανοίγει websites τα οποία το load balancing μπορεί να σου ανοίξει δύο συνδέσεις στο ίδιο website για τον ίδιο υπολογιστή από διαφορετικές συνδέσεις αυτό χτυπάει σε πάρα πολλά ε, από firewalls μέχρι οτιδήποτε άλλο και σου χαλάει Επίσης την εμπειρία. μπορεί να έχει διαφορετικό quality of service η κάθε ναι, Υπάρχουν πολλά. Ναι. Και επίση, ειδικά όταν έχει δύο συνδέσει, όπου η μία, μία εμά βαράει γύρω στα 450 500 Mbps και η άλλη βαράει. Στα 4 5 Mbps. <laughs> <laughs> είναι τραγικά. Απλά το, το, failover η αλήθεια είναι ότι σε βοηθάει σε περιπτώσει που δεν. Για παράδειγμα, έχουν τύχει αρκετέ φορέ που το 5G δίκτυο, που είναι η πρώτη μα γραμμή, δεν λειτουργεί στην Αθήνα για καμιά ώρα. Ναι. Εντάξει, έχουν γίνει δύο ή τρει φορέ τον τελευταίο ναι. χρόνο, ενάμιση. Και παίρνουμε για failover το χειρότερο ενσύρματο. Ναι, θα αλλά ναι. είναι από το τίποτα καλύτερο. Ωραία. Το ωραίο θα ήταν βέβαια να μπορούμε να κάνουμε failover σε 4G, γιατί έχω παρατηρήσει ότι όλε τι φορέ που έχει πέσει το 5G. Το 4G λειτουργεί. Το 4G Αυτό όμω θα έπρεπε να το κάνουμε στο επίπεδο του 5G model. Σωστά, ναι. Οπότε το 5G να κάνει failover σε 4G. Mm. Και άμα mm. δεν λειτουργεί αυτό να κάνουμε failover στο ενσύρματο. Ή όταν, oh, όταν κάνει failover να χτυπάει με κάποιο τρόπο το, Τώρα περιπλέκουν τα πράγματα. Θα μπορούσαμε να χτυπάμε με κάποιο τρόπο το, από το router το modem και να το γυρίζουμε από 5G σε 4G. Δεν ξέρω αν γίνεται αυτό με κάποιο απλό τρόπο. Ε, ε, ωραία, να το κοιτάξουμε. Ωραία. Πάνω που λέγαμε για απλότητα. Απλά τα πράγματα λοιπόν. Ναι. Αλλά εδώ είπαμε παίζουμε. Αυτό είναι το σημαντικό. Κοίτα, και αυτό όμω σου δίνει κάτι. Η αξία που σου δίνει αυτό είναι η αξία του παιχνιδιού. Ναι. Ναι, 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 κάτω τα κατά. Δεν γίνεται απλά για να γίνει. Ναι. Τα κάτω τα κατά. Περνάμε καλά. Άμα δεν περνάμε καλά, μπορούμε πολύ εύκολα να πάμε για να πούμε, OK, πάμε πάλι πίσω. Ναι. Και για να κλείσω στο κομμάτι τη απλότητα πάρα πολύ απλά και το να μην βάζει πράγματα τα οποία δεν χρειάζεται, μπορεί να δει τα προβλήματα που έχουν εταιρείε με πέντε μηχανικού και λίγου πελάτε και που χρησιμοποιούν κυβερνήτη. Μίλα μαζί του να δει πώ ασχολούνται γενικά με αυτό το πράγμα. Αυτά είναι πολύ καλά προβλήματα yeah. για μα. Ακριβώ. <laughs> για εμά είναι πάρα πολύ καλά προβλήματα αυτών των εταιρεών. Όχι, ε... Όχι όντω είναι και. Θα τα κάνουμε να μην είναι ούτε δικά σα άμα τα έχετε. The same. Μ' αρέσει. Δεύτερο επεισόδιο σε ζώνε. Βεβαίω. Ε, Μικρή κουβέντα.fm slash s06 slash e02. Τέλεια. <σ>... Χαμό. Και μέχρι την άλλη εβδομάδα. Τα λέμε.